ο Λάρι Κίνγκ. Αλλά δεν γνωρίζω ποιος είναι. Καλά, αυτός όντως μπορεί να μην γνωρίζει. Στέφανος Τσιτσιπάς έχει δηλώσει. Μου έστειλε συγχαρητήρια ο Σάκης Ρουβάς, είδες με Βανδί και Γιάννα Βύση. Δεν τους γνωρίζω. Εντάξει. Δεν τους γνωρίζω. Εγώ το πιστεύω, αλήθεια. Μπορεί, δεν τους γνωρίζει. Αφού δεν είναι μεγαλωμένος εδώ. Τσιτσιπάς είσαι. Το Κατερινάκι καινούργιο είναι αυτή. Βλέπουμε δύο φορές το Open για να το επιδώσουμε τι έχει γίνει σε δύο οδόνες. Πιο πολύ κοστίζει το Κατερινάκι από το Λάμπρου που θα γυρίσει το καλοκαίρι. Θα συνεχίσει, πιστεύεις, η Κατερίνα καινούργιο. Κάνουμε μάχη. Κάνεις μάχη. Για να μην συνεχίσει. Ή να βγάλει τουλάχιστον αυτή την στήλη με τις ανθρώπινες ιστορίες. Τα σκετσάκια. Α, δεν ξέρεις, βλέπεις κιόλας. Εγώ δεν έχω ιδέα. Κάθε μέρα μπροστά μας είναι μωρέ Σταύρο. Μου τη δίνει τα μούτρα, μούτρα της. Της καινούριου. Ναι. Εντάξει, όχι. Τη λες και όμορφη, αλλά. Όμορφη είναι, απλά μου τη δίνει τα μούτρα. Θεωρώ ότι είναι fake. Μου γιατί το λες αυτό. Έπεσαν 10 άνθρωποι. Έπεσαν 10 άνθρωποι από τα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Τα γαλακτή στα σύννεφα. Ναι, η Κατερίνη καινούριο έχει κάτι ψεύτικο. Μάχομαι με ένα κουλούρι ζουνιάν αυτή τη στιγμή. Στο δικό μα το πλευρό σου μπροστά. Θα σου φέρω νερό. Αδερφό ζουνιάν. Παρότι υποστηρίζει άλλη ομάδα, είναι αδερφό. Το καλύτερο κουλούρι του πλανήτη. Κάνουμε τζάμπα διαφήμιση, δεν θέλουμε λεφτά. Απλά έκανε ένα ατόπιμα, μου κέρασε ένα σάντουιτ αφού πήρα 12 κουλούρια. Ναι. Και είναι, έχει μέσα πατζάρι. Θα κυνηγηθεί στο θάνατο. Θα κυνηγηθεί στο θάνατο. Ήταν vegan. Δεν ήταν vegan γιατί νομίζω ήταν ένα πτώμα μέσα. Αλλά ξεπρόβαλε όπως το ζούληξα. Βγήκε ένα χρώμα παντζαριού. Δεν το έφαγα. Α, δεν ήταν κομμάτι, κομμάτι. Είναι στο ύπουλο. Αυτό το, ναι, αυτό το κρέμα παντζαριού. Τη μάνα σου. Όχι το ζουνιά. Γενικά. Δηλαδή αυτοί οι σεφ που τα έχουν κάνει. Μια φορά παίρνω μία μακαρονάδα. Ναι. Και γράφει μέσα με παπαρδέλες καρότου. Τι μου αυτό ρε που στείλω. Μια χαρά φαίνεται. Ωραία. Παραγγέλνω και τι είναι. Έχουν κόψει φλούδα του καρότου. Στο ρεντέ. Και μοιάζει σαν παπαρδέλα. Ωραία. Εκεί επίθεση στο σεφ κανονικά. Γιατί ρε. Εμάς βρήκες. Γιατί. Ωραίο θα ήτανε. Πες καρότο, ρε. Επειδή το κάνεις σχήμα παπαρδέλα. Πιο... Δηλαδή, άμα κάναμε ένα στρόγγυλο καροτάκι, δύο έτσι τα κόβαμε και βάζαμε και ένα όρθιο, θα λέγαμε παπάρι καρότο. Ε. Ωραία. Παρετήσου. Έριξες το επίπεδο. Φύγε, κύριε Ολυμπιακό. Φύγε στο ημίχρονο. Έριξες το επίπεδο, δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά. Ήταν το παράδειγμα το ακραίο για να καταλάβεις. Γιατί σε είδα. Ναι. Αν φυταραντευόσουν. Γιατί αν φυταραντεύεσαι, αγάπη, έχω άδικο. Δυσκολεύτηκα. Με καρότο, πες. Να πω κάτι άλλο τώρα γιατί είναι και επίκαιρο. Τώρα που το Σαββατοκύριακο έχουμε δύο τελικούς. Έναν αύριο, γυναίκες handball. Και έναν Κυριακή. Μα το πλήρωσα ένα τελικό. Περίμενε, και έναν την Κυριακή. Μπάσκετ, ωραία. Φεύγοντας από εδώ εσύ, σήμερα. Τώρα από εδώ. Θα περάσεις από Άγιο Δημήτριο. Να κάνεις μια ευχή. Νομίζω πρέπει να πάμε και έτσι μαζί. Εγώ στο chat μου στείλαν δύο. Δύο μου, δεν έχω δίκιο ότι έχει πει χάδε φόρμα. Ούτε καν, αλήθεια σου λέω. Να περάσει, Άγιο Δημήτριο, να ρίξει ένα κέρμα κάτω εκεί στο. Πώς το λέει, πώς το είπε. Στο πηγάδι τον εαυτό. Στην κρύπτη κάτω. Δεν θέλει ένα κέρμα. Και τον μπάσκετ θέλει περισσότερα. Πετάξουμε μέχρι τα ρίσκα να 22 ευρώ. Μπάσκετ. Όσοι ακούτε, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε να ρίξετε κάποιο 2 ευρώ και εγώ θα πάω το απόγευμα να τα δω, ρε, να τσεκάρω. Εντάξει, ρίξτε. Θα πα. Εννοείται κάποια ευχή. Ένα-δύο ευρώ για το handball και ένα για το μπάσκετ. Να κάνουμε το άλλο. Τι. Να πετάω κέρματα στους υπαλλήλους μου. Καλό και αυτό. Τι, όχι, θα πω. Δύο ευρώ. Θα τρώω στη μάπα τα 2 ευρώ, ξέρεις πώς είναι. Θα σκύβω. Όπως όσα. Θα κάνω πώς εσύ είσαι. Θα γυρνάω. Πώς έκανε εσύ αυτό. Αυτό τσανταρίνα μανταρίνα στέλνει. Θα κάνω. Πες τα δύο γκολ. Του είχε πει κανείς ότι δεν είναι τερματοφύλακας. Θα κάνω όπως εσύ είσαι. Κανονικά. Έδειξε το δρόμο εσύ, θεωρώ. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Πολύ νορμάλ. Περίμενε λίγο. Κράτη το θυμό σου. Κάνω σταυρό σου γιατί. Ένα χρήσιμο τηλέφωνο ήταν αυτό, θεωρώ. Πολύ. Δεν μπορεί, δε φίλε. Έχεις μια υπηρεσία. Ωραία. Άρα έχεις καταγεγραμμένα τα στοιχεία σου στην υπηρεσία. Πληρώνεις αφημί, τηλέφωνο, βέβαια. Το ένα το άλλο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ξεκαθάρισμα στην εταιρεία που παίρνει και ενημερώνει για προσφορές ότι αυτός που παίρνει ζώων. Έχει ήδη. Έχει ήδη. Μπορεί να είσαι στα μητρώα της εταιρείας που είσαι ήδη, αλλά να μην είσαι στα μητρώα της διαφημιστικής που δίνουν το πακέτο η εταιρεία για να μην έχουν δουλειά τα παιδιά της, τα δίνουν αλλού. Κατάλαβες. Παίζει πολύ αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να κρατήσω το θυμό μου σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάνεις σταυρό σου.
Ούτε να κάνω σταυρό μου. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πολλά θέματα. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα βέβαια. Θα έχει γίνει το Ολυμπιακό ΣΑΕ και ευελπιστούμε να μην είναι άσους. Αυτό βολεύει τον ΠΑΟΚ. Και να έχει την ευκαιρία την ερχόμενη Δευτέρα να πάρει ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Παράλληλα, η γυναικεία ομάδα hardball. Πού παίζουμε, στην Καρδίτσα μου, στην Άρτα. Πού στην Άρτα. Στην Άρτα. Είναι ο Ραφαήλ Καθοδόν. Ναι, μας ψήρισε και έφυγε. Ναι. Θα φέρει ο άνθρωπος τρόπαια, ρε. Τρόπαια θα φέρει, βρε. Ναι. Ο Μοσχόβιτς ετοιμάζεται να φύγει για Ηράκλειο. Αποστολές στο ΠΑΟΚ 24 παντού. Παντού. Παντού θα έχουμε άτομα. Συντονιστείτε με το ΠΑΟΚ 24 και το digital κομμάτι και το ραδιοφωνικό κομμάτι για να μαθαίνετε τα πάντα. Χωρίς υπερβολές και χωρίς σάλια. Είναι βασική παράμετρος του ΠΑΟΚ 24. Ξέρουμε ότι οι πιθανότητες, ειδικά στο μπάσκετ, δεν είναι πολλές. Δεν είμαστε καθυστερημένοι. Ευελπιστούμε να αφαιθεί το παιχνίδι να παίξει. Μας βάλανε εκείνη την κονδύ. Ωραία, να παίξει. Που δεν έχει δώσει σφύριγμα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει παιχνίδι που πραγματικά πρέπει να τις έχω πει ό,τι έχει υποθεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Δεν έχω κνευριστεί τόσο. Το μπάσκετ έχει και το ωραίο, σε ακούει. Ναι, είναι, ναι, δίπλα. Ακούει, ναι, είναι δίπλα. Δεν ίδρυσε και ταυτή τη όμως τότε. Καθόλου, φίλε. Τέτοια εκπαίδευση, τέτοια συγκέντρωση. Τζάμπα το Λαρίγκι. Αυτό. Η οποία ήταν εμετική όποτε έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Τη θυμάμαι σένα με τον Πανιόνιο, σένα με τον Προμηθέα. Η Τσαρούχα. Ναι. Τσαρούχα, ναι. Τσαρούχα. Τσαρούχα που είναι. Ό,τι και να είναι, έχει σχέση με αυτό το. Ναι. Το υπόδημα το οποίο δεν φορκέται πλέον. Και το πιο εμπορικό κομμάτι αυτού είναι η φούντα. Μ' αρέσει που λέγαμε χθες πριν τον ορισμό. Είναι ικανή να στείλουν αυτήν. Και μετά από 10 λεπτά βγαίνει ο ορισμός και είναι. Ναι. Ας ελπίσουμε θα σφυρίξει κανονικά. Και αν δεν σφυρίξει κανονικά, στη μουντάλουνε. Το προτείνω δημοσίου, σας μου στείλει ο δικός εισαγγελέας. Δεν έχει τόση δείγματα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ότι έχει νεύρο στα πεσήματα. Όχι, αυτή τη φορά στη μουντάλουνε. Να πάρουμε ένα, να δηλώσουμε ένα στον πάγκο που δεν θα έχει καμία χρησιμότητα εκτός από αυτήν. Και να την πάρει ένα καλοτσάκι. Δεν χτυπάμε γυναίκες και δεν κάνουμε γυναίκες. Μια χαρά. Εμένα οι μισές δεν τις βαράνε, ήθελαν. Και μετά βγαίνουν και το λένε στην τηλεόραση. Δείτε τη σαν άντρα. Να δείτε τη σαν άντρα. Πολύ σοφό. Μπράβο. Μπορεί να και το καλύτερο που έχεις πει. Ισότητα. Η συγκεκριμένη είναι εριστική. Ευελπιστούμε ότι σε ένα τελικό δεν θα τολμήσει να δώσει 97 σφυρίγματα. Θα δώσει 5-6, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσει. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, έχει πολύ μεγαλύτερο ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει τις πιθανότητές του. Θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, εννοείται, με ανθρώπους της ομάδας και πρώην ανθρώπους της ομάδας. Η ουσία στην προηγούμενη περίπτωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι εκεί που δεν είχε φτάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Και νομίζω ότι αν καταφέρει ένα αγωνιστικό θαύμα, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι, άμα το καταφέρει. Εντάξει, θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία αυτή η ομάδα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για αυτήν να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Και σε συνθήκες βέβαια πάρα πολύ κακές, με αδυναμία πληρωμών από την πλευρά της ΚΑΕ, με πολλά ταξίδια δύσκολα κτλ. Κτλ, με αρκετούς τραυματισμούς, με. Κατάφερε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και τα παιδιά να παρουσιάσουν ένα σύνολο αξιοπρεπέστατο που προχωράει σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι τώρα και σε μία εξ αυτών φτάνει στο τέρμα της. Να σου πω, επειδή τα παρακολουθείς λίγο πιο στενά από μένα, έχει γίνει κάποια ερώτηση σε άνθρωπο του Ολυμπιακού, προπονητή, παίκτη για την απληρωσιά? Θα σου πω, γιατί είχα μια κουβέντα με τον Βασίλη Παπαθεοδόρου όταν έμαθα πριν κανένα τρίμηνο. Δεν έχουν πάρει ευρώ. Το δικό μας τον coach τον έχουν ταράξει εδώ και δύο μήνες, ναι, σε κάθε, ναι, νίκη, ναι, coach, τα προβλήματα. Είχα με αφορμή του SDNA, είχα εκνευριστεί μια φορά γιατί είχε ανεβάσει ένα μπλόκερ μπασκετικό. Τα παιδιά που χωρίς λεφτά και μπλα μπλα μπλα, οκ, εμείς το λέμε πρώτοι. Okay, ναι, δεν... Εμείς το λέμε πρώτοι. Αλλά εκείνη την εποχή ξέρω ότι στον Ολυμπιακό δεν έχουν πάρει μία. Μία ευρώ. Μας έχουν πάρει και τρεις μήνες. Ωραία. Και το γιατί δεν γράφουν οι Ολυμπιακοί ότι είναι απλήρωτοι? Να, εμείς τοποθετηθήκαμε δημοσίως. Ο ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε δημοσίως και έδωσε πάτημα και μπλα μπλα μπλα. Ωραία. Δεκτό. Τώρα που βγήκε το θέμα πρίντεζη,
Κάποιο δημοσιογράφο. Σε κάποιον παράγοντα, προπονητή, ναι. παίκτη, τι έχει να πείτε για το. Όχι. Όχι, εδώ είχαμε ζήσει αγώνα στην περιγραφή να λυπούνται σχεδόν τον ΠΑΟΚ. Να λένε ότι πώς τα καταφέρνει, ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, μια μετάδοση να το λυπόμαστε κιόλας που κερδίζει, που τα καταφέρνει. Ακριβώς. Έτσι, καμιά πορεία, δεν ξέρω. Είναι η πασχετική αυτή η μεγάλη δημοσιογράφη. Ναι, είναι η απόσταση. Δίνει μια ασφάλεια. Σου λέει ο άλλος, εγώ ταξίνω κάπου στο Παγκράτη. Ωραία. Και δείχνω συγκαταβατικό με τον ΠΑΟΚ, τι καημένο είναι που δεν έχει μια και τέτοια. Επειδή όμως το Παγκράτη είναι σχετικά κοντά από τους άλλους, δεν πιάνουμε και τι θα γίνει με την απληρωσιά και έτσι και αλλιώς και πώς και ανταπεξέρχεται ο Ολυμπιακός. Και τι μπορεί να σε κάνει ο μπάνερ, φίλε. Ναι, γιατί οι δικοί μας εδώ το λένε, ρε παιδί. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, έχει να κάνει με την απόσταση. Υπάρχει μια απόσταση. Δεν είναι ασφαλίας. Μόνο η απόσταση. Θα... Γιατί ρε, ο ΠΑΟΚ τι σου έχει κάνει ο ποδοσφαιρικός. Ποιος έχει πειράξει. Ο ποδοσφαιρικός, κανέναν. Κανέναν. Ναι, δεν έχει να κάνει με την απόσταση. Ο Ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Έχει να κάνει με τις ομάδες. Έχει πειράξει 2, 3, 5, 10, 20. Ναι. Ο Παναθηναϊκός να παίρνουν μεγαλομέτωχο και να μοιράζουν χαστούκια με στα μπουθ. Ναι, ναι, και αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. Μεγαλομέτωχο. Άρα μην. Ναι. Με πιστόλι κάτω από εφημερίδα. Και αυτό έχει γίνει. Ποιος. Κάνουμε εισαγωγή. Μπούκα γραφείου τύπου σε εφημερίδα μέσα. Με φουσκωτούς. Απαγωγές στα ξενοδοχεία. Για έλατε λίγο μαζί μας. Ναι, πού είναι παιδιά, έλατε λίγο. Απαγωγές στον δρόμο, μέσα μπλόκο. Γι' αυτό σου λέω, άσε. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Θρύλο λέμε, Ολυμπιακέ μου. Συγκλονιστικό να ξυπνάς και να βλέπεις πρώτη είδηση. Σκέφτεται να πάει στην Αδριατική Λίγα Ολυμπιακός. Δηλαδή, ναι. παιδιά, μην το σκέφτεστε καθόλου. Μην το σκέφτεστε. Καλά, βάζουν δίπλα ότι μπορεί να πάει και στην Ρώσικη Λίγα. Που εκεί, φίλε, για τα έξοδα με μετακίνηση είναι άστο. Ναι. Δηλαδή να πας από τον Πειραιά στο Βλαδιβοστόκ. Στη Μόσχα. Δεν παίζει Βλαδιβοστόκ ομάδα. Στη αλλά... Μόσχα, ναι. Κάπου θα παίζει. Δεν είναι όλοι στη Μόσχα. Στο κλάσιο, εντάξει. Ναι, ναι, δεν είναι. Και επειδή είμαστε λίγο δύσκολο και στον Ολυμπιακό. Αλλά μια Αδριατική Λίγα πιστεύω. Δεν θα σου άρεσε. Έχω δει αστείες και αστείες διαρροές. Αυτή ήταν μια από τις κορυφές. Με την ευχή μας, παιδιά, αν το σκέφτεστε. Το δικαιολογούν κιόλας. Το Κυπριακό ότι... πρωτάθλημα είναι ωραίο. Όχι, το δικαιολογούν γιατί λένε ότι θα είναι και πιο εμπορικά τα παιχνίδια με του αντιπάλου του Ολυμπιακού. Ναι. Βάζουν και αυτό δίπλα. Ποιε είναι οι ομάδε που παίζουν αθλητική λίγη, για τη ρωσική. Η Παρτιζάν λέει. Α. Καλό. Τσιμπόνα. Παρτιζάν Ολυμπιακό, ε. Γιατί δεν κάνουν μια λίγα Πειραιά. Κερατσίνη Μπούλ. Μοσχάτο. Μοσχάτο Γόριορ. Τρούμπα Σέβεντι Σίξερ. Νίκαια Σίτι. Νίκαια Σίτι. Καλό. Εμπορικό. Τι άλλο, παιδιά. Τι άλλο έχει εκεί. Σε πόλια μπαγκς. Κορυδαλός Πίστονς ή Πίστολς. Πίστολς. Τα κακά παιδιά, θυμάσαι παλιά. Ντιτρόιτ. Φοβερή λίγα, φίλε. Ο Μπίλ Λαμπυρίδης. Τι άλλες ομάδες έχει, κάτι το βρούμε αυτό τώρα. Θα το βρούμε, το έχουμε. Τώρα θα κάτσε να κάνει μια ζήτηση. Όχι, δεν ξέρω που πήρε άρεφη και πολύ καλά. Τι μα έχω πάει. Προοδευτική Kings. Εγώ πάντως τώρα που πρόσφατα που πήγα στην Ήπια. Προοδευτική Kings, όντως. Τώρα πρόσφατα που πήγα στην Ήπια. Σε μάτς Ιωνικού. Δεν έχουν πολύ καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Του Ιωνικού. Ιωνικός έχουν Ιωνικός. Πέσει το περισσότερο ξύλο σε ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έβριζαν σε όλο το μάτς τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, έχει περιοχή. Έχει πήρε, πήγα έχει... τώρα που ήμουν στην Αθήνα, Ιωνικός, επειδή είχαμε ένα γνωστό τέλος πάντων, Ιωνικό με ποιον έπαιζε, με Μάου τη Λάρισα έπαιζε. Λάρισα. Ναι, και έβριζαν τον Ολυμπιακό λοιπόν. Ναι, κανονικά. Και ήταν γεμάτο το γήπεδο, φύσκα, κανονικά το κλειστό. Καστέλα Νέτς, εντάξει. Καστέλα. Παιδιά, έχει Little Port. Έχει περιοχή στον Πειραιά. Little Port Nuggets. Έχει περιοχή. Μικρολίμανο Nuggets. Έλα. Γούβα του Βάβουλα. Του έξερε Σταύρο. Έχει περιοχή εδώ, φίλε. Οργανωμένα, αναγράμμα, εντάξει. Έχει εδώ Καστέλα, Καμίνια στο Κάπα. Ρετσίνα έχει συνοικία. Χατζικυριάκιο, οκ, okay, τα ξέρουμε. Παλιά Κοκκινιά. Okay. Έλα, Βούρλα Νάγκετς θα είναι. Γούβα του Βάβουλα. Τι είναι αυτό, ρε, η γούβα του Βάβουλα ή λάκα του Βάβουλα. Μικρή συνοικία. Μια παλιά λαϊκή συνοικία του Πειραιά κοντά και βορειοανατολικά του κέντρου. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, οργανώστε μια λίγα εκεί του Πειραιά. Δεν νομίζω να έχει αντίπαλο Ολυμπιακός. 80 νίκησε, 79 μάτς θα έχει. Σβηστά. Και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε γρήγορα με την πρώτη συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο που από ό,τι βλέπω, αγάπη, έχουν βάλει και μια έξτρα παράσταση Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου. Λογικό, με το χαμόγελο. Τελείωνε στις 24 κανονικά, αλλά επειδή
Παρασκευή 22, Σάββατο 23, Κυριακή 24, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Μπήκε μια νέα παράσταση Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου. Έτσι θα το πάνε τον Τάκη, Ζαχαράτου. Ξέρεις, σιγά σιγά. Βάλαμε και μια Τρίτη και μια Τετάρτη και πέντε το Μάρτιο. Πάμε μέχρι το Πάσχα. Λοιπόν, κλείστε καιρό στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας είναι ένα δωμό η οποία φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σας και αναβαθμίζει φυσικά τη ζωή σας. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτείτε αυτούς που πρέπει, τους ανθρώπους στον αδωμό δηλαδή. Αναδωμόπλανακίνηση.gr το site για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Θυμίζουμε, Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία, εύκολα προσβάσιμα με πάρκινγκ και όλα πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά στοίχημα μαζί μας. Χθες ήταν περίεργη μέρα, Στέργιο. Πάντα το Europa League, αγαπητοί. Ξεκίνησα πολύ καλά, ναι, και χάλασαν όλα. Πάντα το Europa League έχει μυστήριους αγώνες. Λίγο η Arsenal, λίγο η Leverkusen. Δεν ξέρω τι στο καλό έγινε. Που είχαμε goal και τελείωσε 0-0. Για κάποιο λόγο. Αλλά οκ, εντάξει. Υπάρχουν και σήμερα αγώνες, περισσότεροι φυσικά Σάββατο και Κυριακή. Εκατοντάδες επιλογές αναγώνα, εύκολη πρόσβαση, γρήγορη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. 24ωρη υποστήριξη όταν έχετε απορίες σε mail και μη mail, με live chat, email και με κάθε δυνατό τρόπο είναι στοίχημα κοντά σας. Και μην ξεχνάτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, να κατεβάσετε το Serie Application, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android, για να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα στο παιχνίδι της στοίχημα. Το σερί που έκανε πρεμιέρα στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Αυτά, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θα μπούμε λίγο στο μπάσκετ. Βέβαια. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Σίγουρα. 2-24 ώρα πριν τον τελικό της Κυριακής. Θυμίζουμε στις 5 ο τελικός. Από 40 προσκλήσεις έχουν πάρει ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός και με μαθητές ο τελικός όπως και πέρσι. Ο Νίκος θα είναι εκεί, ο Μοσχοβίτης, θα μας τα μεταφέρει όλα από αύριο το πρωί, όπου και θα είναι στο Ηράκλειο. Αύριο έχει συνεδεύξει τύπου των προπονητών, νομίζω και παικτών, από έναν παίκτη. Το κλασικό, το λειτουργικό, και την Κυριακή το παιχνίδι. Δυστυχώς χωρίς κόσμο, αλλά έτσι έχει κατάσταση. Ναι. Με μαθητές. Κάποτε. Να δείξουμε ότι έχουμε και σχολεία στη χώρα. Θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε τελικό με οπαδούς των δύο ομάδων. Μάλιστα. Θα τα καταφέρουμε κάποτε. Τώρα έχει το Final Eight, νομίζω, στην Ισπανία και είναι μεταξύ τους όλοι. Πού να ξέρουν αυτοί οι φίλοι. Δεν θέλουμε να γίνουμε και έτσι. Δεν μπορώ να κάτσουμε τον άλλο δίπλα, αλλά. Μπορούμε με μια απόσταση. Και μόνο το είπαμε και τόσο πολιτισμό φτάνει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ντέλι Τζουρνατζίδη. Τον έχουμε, Χρήστο. Το team manager του Δικεφάλου. Καλησπέρα σας. Το πάλεψε να φτάσει ένα τελικό. Το πάλεψε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τα κατάφερε. Ναι. Τα κατάφερε. Πλάκα τώρα, Τέλη, γιατί έβλεπα το παιχνίδι. Εντάξει. Από κάποια φάση και μετά, μήπως ήταν στο μυαλό σας λίγο ο φάρος. Με την Κίμη. Όχι, δεν μπήκε στο μυαλό μας, γιατί... Του Χάτσερ μπήκε σίγουρα πάντως, τα ξέρεις. Εντάξει, υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν τεράστιο κίνητρο και για αυτό το λόγο. Mm. Δηλαδή ο Χάτσερ και ο Τέπιτς από πλευράς ξένων, αλλά και Έλληνες παίκτες, ο Βαγγέλης, ο Απόλλωνας, την είχαν ζήσει αυτή την κατάσταση. Οπότε σίγουρα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο... να φύγουμε νικητές και να πάρουμε το εισιτήριο για το τελικό. Μέσα στο παιχνίδι όμως, κάποιες στιγμές είναι λογικό. Υπήρχε πάρα πολύ άγχος, πρώτα απ' όλα να σου το πω αυτό, από όλα τα παιδιά. Φαινόταν. Ήταν για μας, ενώ θα ήταν κάτω από άλλες συνθήκες, έτσι όπως μπήκε η ομάδα, θα μπορούσε να είναι περίπατος μέχρι το τέλος. Υπήρχε τεράστιο άγχος και όσο πλησιάζει το τέλος του αγώνα, υπήρχε και κούραση, υπήρχαν και κάποια προβλήματα που βγήκαν μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως τραυματισμός του Γκος. Αλλά νομίζω ότι η αμυντική μας προσήλωση ήταν αυτή που δεν μας χάλασε το μυαλό, ούτε μας τρόμαξε ποτέ. Δηλαδή όσο η ομάδα, ναι, όντως στην επίθεση κάναμε μια κοιλιά, αλλά από τη στιγμή που δεν τρώγαμε εύκολα καλάθι, ήταν σίγουρο ότι ελέγχαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι 28 πόντοι του πρώτου δεκαλέπτου σας έδωσαν την ευκαιρία να ψάξετε έναν πιο... με λιγότερο ρίσκο, τέλος πάντων, τρόπο να φτάσει στην Ελλάδα. Πιο σίγουρο τρόπο. Έτσι, πιο σίγουρο έτσι τρόπο. Είναι. Και επειδή μόνο το αποτέλεσμα είχε σε αυτή τη φάση σημασία, αξία, ούτε η εμφάνιση, ούτε
Ο τρόπος δεν τίποτα. Mm. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να νίκει με μισό πόντο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν και η εικόνα που βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκος είναι σε θέση να αγωνιστεί μεθαύριο? Ο Γκος, όλοι μας γιατροί, φυσιοθεραπευτές, αλλά πάρα απ' όλα ο ίδιος ο αθλητής, που είναι τεράστια, δίνει τεράστια μάχη, παλεύει με συνεχείς θεραπείες, ενέσεις, να είναι παρόν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, απλώς δεν έχουμε κάτι το πολύ αρνητικό να πούμε ότι σίγουρα δεν παίζει. Πιστεύω ότι επειδή είναι λεοντόκαρδος. Ο Γκος ο λεοντόκαρδος ο γνωστός. Επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός στους τραυματισμούς, νομίζω θα κάνει την προσπάθειά του μέχρι τελευταία στιγμή να είναι έτοιμος. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν πολύ κομβικό παίκτη για τον ΠΑΟΚ που θα είναι, εγώ πιστεύω θα είναι έτοιμος. Με τον έναν τον άλλο τρόπο. Από την άλλη, έχουμε ένα Παναθηναϊκό τέλει που έχει ένα θέμα στην περιφέρειά του. Βέβαια, σε ένα τεράστιο ρόστερ και σε ένα πανάκριβο ρόστερ και σε ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Αλλά κακά τα ψέματα, η απουσία των Παπά και Λοτζέσκι σας δίνει μια ευκαιρία να έχετε ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο? Κοίταξε τι γίνεται. Τώρα, αν πούμε ότι μια ομάδα έχει ένα ντεζαβαντάζ έχοντας την περιφέρειά της τον Καλάθι, τον Λεκαβίτσιους, τον Κιλπάτρικ και τον Λάκφορντ, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Το θεωρήσουμε δεδομένο αυτό. Αλλά ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και στα μεγάλα μάτς, κάθε παίκτης μπορεί να παίξει το ρόλο του. Γιατί σε μια κακή μέρα του Λάκφορντ ή του Κιλπάτρικ, υπήρχε η άνεση ότι ξέρεις θα έρθει από πίσω ο Λοτζέσκι, ο οποίος κάνει πέντε πράγματα πολύ βασικά, αλλά τα κάνει πάρα πολύ καλά και θα μας δώσει τη λύση. Εμείς δηλαδή έχουμε χάσει από αυτές τις ομάδες και από τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα έτσι. Δηλαδή μπήκαμε, μπλοκάραμε τα βασικά του ή τους παίκτες που ξεκινούσαν, το μάτς και πήγαινε μια χαρά και ήρθε μετά από τον πάγκο ο Λοτζέσκι, ο Νίκος ή ο Λεκαβίτσιος και άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα και άλλαξαν τη ροή και χάσαμε, γιατί δεν θέλει και πολύ αυτή η ομάδα. Ένα-δύο φάσεις να βρει κάποιος παίκτης να την ξεμπλοκάρει, αμέσως όλος το σύστημα λειτουργεί. Νομίζω λοιπόν ότι σαφώς και είναι ένα στα τόσα ντεζαβαντάζ που έχουμε απέναντι σε αυτό τον αντίπαλο, είναι ένα μικρό αβαντάζ ότι κάποιοι παίκτες λείπουν. Σαφώς. Αλλά σίγουρα η ποιότητα των υπολείπων είναι τέτοια που μας κρατάει προσγειωμένος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μετά τα όσα γίνανε στον άλλο ημιτελικό την περασμένη Τετάρτη, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις για τον τελικό? Δηλαδή υπάρχει ένα μούδιασμα στους ανθρώπους του μπάσκετ, υπάρχει μια έτσι απογοήτευση, υπάρχει τέλος πάντων μια ένταση? Τι ακριβώς εισπράττεις? Οπωσδήποτε ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ωραίο. Και δεν μιλάω τώρα ούτε από πλευράς Παναθηναϊκού, ούτε από πλευράς Ολυμπιακού, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε ΑΕΚ, ούτε οποιοδήποτε. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα τόσο σπουδαίο μάτς, μια ομάδα να φεύγει από το γήπεδο. Αλλά και δεν νομίζω ότι ήταν και μια απόφαση έτσι, ας κάνω κι εγώ μια, ας πω την κουβέντα μου, ότι ήταν μια απόφαση της στιγμής εκείνης. Έτσι νομίζω ότι υπήρχε στο μυαλό κάποιων ανθρώπων και βρήκανε αυτή την αφορμή και την αιτία να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους με αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι ότι βιώνουν. Σαφώς και δεν είναι ωραία εικόνα για το μπάσκετ. Σαφώς και πρέπει όλους, και μόνο που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, όλους τους παράγοντες του αθλήματος, είτε αυτοί είναι αθλητές που έχουν την μικρότερη ευθύνη, προπονητές, παράγοντες ομάδων, ομοσπονδίες, διαιτητές, λίγα ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε εμπλέκεται, θα μας κάνει να είμαστε στον απόλυτο βαθμό προσεκτικοί και σοβαροί στα επόμενα βήματα του αθλήματος. Είτε αυτό λέγεται ένας τελικός κυπέλου, πώς θα εμφανιστούν όλοι, πρέπει να εμφανιστούμε σοβαροί, με αξιοπρέπεια, να τιμήσουμε το άθλημα, το οποίο είναι το νούμερο ένα άθλημα στη χώρα από πλευράς επιτυχιών, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να αφοσιωθούμε στο μπάσκετ και να αφήσουμε τα πάντα έξω από αυτό. Αυτά πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα όλων όσων εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Είτε είναι σε Κύπρο, είτε σε πρωτάθλημα, είτε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να δώσουμε το καλύτερο μπασκετικό μας εαυτό. Αν τώρα κάποιοι είναι αμετανόητοι
και θέλουν να κάνουν επίδειξη δύναμης. Θέλουν να δείξουν ότι βρεμένα δεν με νοιάζει τίποτα, εγώ θα κάνω τη δουλειά όπως την ξέρω ή όπως με συμφέρει, και μπουν μέσα. Είτε είναι αθλητές, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι διαιτητές, είτε είναι παράγοντες, και κάνουν το κεφαλιού τους, τότε καλά να πάθουμε, μόνοι μας καταστρέφουμε ένα τεράστιο και υπέροχο προϊόν που έχουμε αθλητικό στη χώρα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, γιατί είδα τους ορισμούς. Mm-hmm. Εντάξει, και βλέποντας την κυρία Τσαλουχά, η οποία αν μη τι άλλο, όσα παιχνίδια έχω παρακολουθήσει εγώ την ομάδα. Την αδυναμία την έχει στη Δεν την μπορώ, μιλάμε. Εντάξει, θα μιλήσουμε στα ίσα. Εντάξει, είμαστε στον αέρα, αλλά δεν μπορώ. Πραγματικά, δεν της έχω εμπιστοσύνη. Και δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Εντάξει, δεν σας έκανε μια αίσθηση ο συγκεκριμένος ορισμός. Ή λέτε ότι τελικώς είναι, θα σεβαστούν τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να θεωρούμε, όπως ακριβώς το είπα εγώ πριν και όπως το λέει εσύ, πρέπει όλοι να σεβαστούν τη διαδικασία. Αν εμφανιστεί κάποιος μέσα στο γήπεδο και πραγματικά είναι έξω από τη γραμμή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και εμείς ξέρουμε να τη δράμε και εμείς ξέρουμε να τα κάνουμε όλα ρόιδο. Δεν έχουμε θέματα. Όταν δούμε ότι κάποιος δεν σέβεται το σωματείο του ΠΑΟΚ, όταν δούμε ότι κάποιος δεν σέβεται το θεσμό του κυπέλου και όταν δούμε ότι κάποιος δεν σέβεται το μπάσκετ το ίδιο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και εμείς να πάρουμε το δρόμο. Το δρόμο το δρόμο το δύσκολο ξέρουμε να το παίρνουμε, ειδικά στον ΠΑΟΚ, ξέρεις, πολύ εύκολα. Mm-hmm. Δεν έχουμε θέματα. Έχουμε και μια ροπή από μόνοι μας έτσι επαναστατική. Δεν θέλει και πολύ κάποιος για να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να προκαταβάλουμε τίποτα. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν στο παιχνίδι να δείξουν ότι δίκαια βρίσκονται στο τελικό και θα τιμήσουν με το παραπάνω τη θέση, έτσι, και την αθλητική και την κοινωνική θέση που έχουν στον ελληνικό αθλητισμό. Μίλησες πριν για το άθλημα το οποίο έχει τις περισσότερες διακρίσεις. Και έτσι είναι. Εγώ θα σου πω τώρα όμως ότι είναι και το άθλημα με τις μικρότερες επενδύσεις και τα μικρότερα έσοδα. Ναι. Δεν προβληματίζει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ προβληματίζει και είναι και γνωστό γιατί συμβαίνει. Έτσι, μην τρελαθούμε. Εφόσον δεν υπάρχει αυτό το διεθνές ομιχλώδες τοπίο, διεθνές ομιχλώδες τοπίο μπασκετικά, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά μεγάλοι παίκτες, και όταν λέω παίκτες εννοώ οικονομικοί παίκτες, να μπουν και να δώσουν τα χρήματά τους σε μια τέτοια επένδυση. Εδώ υπάρχει ένα ομιχλώδες τοπίο. Δεν σας κρύβω ότι πριν από 3-4 χρόνια, όταν πρωτός έτσι κάναμε μια πολύ σοβαρή και μεγάλη συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρό μας, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει, είπε «ΟΚ, κάνουμε μια επένδυση, βάζουμε τα χρήματα, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Παίζω στην Ευρωλίγκα». Ποιο είναι το μεγαλύτερο, η Λίγα ή η Ευρωλίγκα? Παίζει την Ευρωλίγκα? Όχι. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσει αυτό. Και ο Σαββίδης είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Ναι. Έτσι. Και οικονομικά και πλέον και αθλητικά και παραγωγικά. Βέβαια. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσει αυτό. Άρα λοιπόν η όλη διαχείριση του προϊόντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή η οποία λειτουργεί ανασταλτικά στο να υπάρξουν μεγάλες αποφάσεις, ενιαίες αποφάσεις, και να μπουν σε άλλο δρόμο και επενδυτικά προγράμματα στο μπάσκετμπολ. Έτσι, η FIBA όσο βρίσκεται σε αυτή τη διαμάχη με την Ευρωλίγκα, όσο δεν υπάρχει μια σύνδεση των τοπικών πρωταθλημάτων με την κορυφαία διοργάνωση, σαφώς και θα υπάρχει αυτό το ομιχλώδες τοπίο. Σε επίπεδο όμως εθνικό, να πω, Σταύρο, ότι τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες πολύ σοβαρών επενδυτικών προσπαθειών. Είτε από τον Προμηθέα, από τον κύριο Λιόλιο, που για τα ελληνικά δεδομένα και για αυτό που διακυδεύεται οικονομικά, αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις. Ειδικά για μια επαρχιακή πόλη που δεν έχει και δυναμική. Είτε από τον κύριο Ζωβανάκη στο Ρέθυμνο τα τελευταία χρόνια, από τους ανθρώπους της Ρόδου που κρατάνε μια ομάδα στην Α1 με τεράστια επιβάρυνση, από τον κύριο, την οικογένεια Μπούμπουρα που ήρθε φέτος να επενδύσει, από το Περιστέρι που εμφανίζεται φέτος με πολύ δυνατό οικονομικό. Υπάρχει η ΑΕΚ του κ. Αγγελόπουλου που είναι. Έτσι.
πολύ φυσικά η ΑΕΚ του κυρίου Αγγελόπουλου είναι το παράδειγμα του δίνω τα πάντα, γιατί ο άνθρωπος αυτός τα τελευταία χρόνια δίνει τα πάντα. Σαφώς είχε την τύχη να έχει δύο τεράστιες επιτυχίες στο κύπελο και το ευρωπαϊκό πέρυσι, και φέτος τώρα παίζει το Intercontinental Cup στην Βραζιλία. Αλλά ο άνθρωπος, δηλαδή αυτά που κάνει είναι πολύ παραπάνω από αυτά που θα κερδίσει τα επόμενα πέντε χρόνια. Mm-hmm, έτσι. Τα δικά μας τα παιδιά τώρα, σε τι κατάσταση τα βλέπεις? Η ομάδα μήπως η παρουσία της, τι φοβόμαστε παραδοσιακά σε τέτοια παιχνίδια? Αν η επιτυχία, γιατί η επιτυχία, επιτυχίας πρόκειται το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στο τελικό, αν η επιτυχία λοιπόν αδειάζει ένα γκρουπ ή αν η επιτυχία ανοίγει την όρεξη? Εδώ ναι, υπάρχει μια λεπτή γραμμή πάντα. Ναι, ακριβώς, πάντα. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είμαστε στο σημείο που η επιτυχία αδειάζει. Γιατί όντως τα παιδιά είχαν τεράστιο κίνητρο και στόχο να φέρουν την ομάδα σε ένα τελικό. Είναι μια, μπορώ να πω, ιστορική στιγμή, γιατί πολύ απλά όταν κάτι έχει να συμβεί 20 χρόνια είναι ιστορική στιγμή. Και η παρουσία σε ένα τελικό μπαίνει στην ιστορία μιας ομάδας. Αλλά πραγματικά εγώ αυτό που λαμβάνω από όλους είναι ότι δεν έχουμε δει το πάτο του βαρελιού ακόμα. Νομίζω ότι όλοι έχουν δυνάμεις και φιλοδοξίες να δώσουν. Δεν είναι αυγή. Δεν είναι αυγή. Και το τεράστιο κίνητρο που είναι μπροστά τους, που είναι η κατάκτηση ενός τίτλου, και μάλιστα η κατάκτηση ενός τίτλου απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο, νομίζω ότι είναι τεράστιο κίνητρο. Και τα παιδιά τα δικά μας φαίνεται ότι τσιμπάνε στα κίνητρα. Τσιμπάνε με την καλή έννοια, το λέω. Θέλει εμείς από την πλευρά μας να παίζουμε στο Γιώργο. Κύριε Σπανατζίδη, έγινε κάποια προσπάθεια να πάρει ο ΠΑΟΚ περισσότερες προσκλήσεις ή να γίνει ο τελικός με κόσμο, ή είναι μια κατάσταση παγιωμένη που δεν υπάρχει φως να αλλάξει? Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που έγινε η κλήρωση των ημιτελικών αγώνων, όταν βρέθηκα στην Αθήνα, μου ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία ότι πέρυσι η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες ήταν ότι κύλησε πολύ καλά, με μαθητές, με 4.000-4.500 μαθητές, με λίγους ανθρώπους από κάθε ομάδα. Ήταν μια αγωνιστική κανονικότητα που, αν σκεφτούμε τι έγινε στον προηγούμενο τελικό, ναι, την είχαν όλοι ανάγκη. Ο προηγούμενος τελικός, θυμάστε, με το πάρτι με τις φωτοβολίδες στο Αλεξάνδριο, ναι, το Άρης Παραθηναϊκός. Βλέπετε να υπάρχει μπροστά μας ένα-δύο χρόνια. Εγώ νομίζω ότι εάν πραγματικά υπάρχει μια σοβαρότητα, το 100 από τα 40 άτομα που είναι τώρα, που θα συνοδεύσουν ουσιαστικά, είναι οι εργαζόμενοι των ομάδων, των στάφ, διοικήσεις κτλ. Αν του χρόνου γίνουν 200 ή 300 και καταφέρουμε κάποια στιγμή, αντί να παίξουμε Τετάρτη, Σάββατο, να πάμε στην Κρήτη παραδείγματος χάρη και να παίξουμε Παρασκευή, Κυριακή, δηλαδή να το κάνουμε σαν Final Four, ναι, αυτά θα είναι δείγματα μπροστά. Αλλά θα πρέπει αυτά να τα κερδίσουμε. Και δεν μιλάω προσωπικά, να κερδίσουμε το μπάσκετ, να κερδίσει την ευκαιρία που θα του δοθεί. Είναι αυτό θέλει. Πολύ οργάνωση από την διοργανώτρια αρχή, πολύ καλή διάθεση από τις ομάδες, και ο κόσμος όταν θα βρεθεί σε αυτό να δείξει το καλό του πρόσωπο. Γιατί ξαναλέω, θυμηθείτε τι έγινε πρόπερση, που έγινε όπως τον ονειρευόμαστε όλοι. Σε ένα πολύ κλασικό γήπεδο στο Παλέντε Σπορ, έπαιζε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, κόσμος και των δύο ομάδων, και τι ακριβώς έγινε, θυμάστε? Θυμόμαστε. Δηλαδή, λέμε τον λόγο που είναι φυσικά και θέλαμε να έχουμε μαζί μας και 2 και 3 και 4.000 κόσμο. Το όνειρό μας ποιο είναι? Εμείς είχαμε 300 άτομα παθιασμένα προχθές στην Κύμη, και η χαρά ολωρών μες στην ομάδα ήταν απίστευτη. Είχαμε 100 άτομα στο Φριμπούρκ που παίξαμε στην Ελβετία, και η χαρά όλων είναι απίστευτη. Δεν θέλαν το 2.500 κόσμο μαζί μας, γιατί και χαρά ο κόσμος μας θα πάρει και εμείς θα βρεθούμε απίστευτα δυνατοί. Είναι δεδομένο. Αλλά πώς θα τα διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα? Γιατί ωραία τα λέμε, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε κιόλας τι έγινε. Νομίζω ότι οι συμπεριφορές των παραγόντων είναι το α και το ω για να αλλάξει αυτό το δεδομένο.
Φυσικά. Φυσικά όταν τεινάζουν στον αέρα ξεκινάνε από εκεί. Και έχουμε να κάνουμε μια κόντρα τώρα που κρατάει αιώνια εδώ και κρατάει δέσμη όλο το ελληνικό μπάσκετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πώς θα, την πληρώνουν όλοι τώρα. Την πληρώνουν οι σοβαροί και οι καλοί φίλαθλοι. Οποιαδήποτε ομάδας θέλει να διεκδικήσει να έχει μαζί της τον κόσμο της. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή. Καλή επιτυχία από την πλευρά μας. Καλή επιτυχία. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει τρόπο. Πιστεύω θα βρει τρόπο η ομάδα να είναι στο παιχνίδι. Θα το βρει τον τρόπο της. Έξυπνα παιδιά είναι. Ωραία. Και ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να παίρνουν αποφάσεις θα είναι σοβαροί και δεν θα τεινάξουν το παιχνίδι στον αέρα. Όπως συνέβη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Τέλης Ντουνατζίδης, team manager της ομάδας μπάσκετ. Πολύ σημαντικό νομίζω το τελευταίο. Γιατί ξέρεις, ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά βλέπεις και οι άνθρωποι του μπάσκετ πώς το αντιλαμβάνονται όλο αυτό, έτσι. Μα γιατί ψέματα είναι, σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε λίγο και για αυτούς πώς είναι τα πράγματα. Και σωστό και αυτό που είπε στο τέλος ο Τέλης, ότι μία κόντρα μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού κρατάει δέσμη όλο το μπάσκετ. Γιατί δεν είναι μόνο το φετινό η αποχώρηση του Ολυμπιακού. Αν βγάλουμε απ' έξω τα μάτια της Ευρωλίγκας, πραγματικά δεν ανοίγει ρουθούνι. Από τα επόμενα, τα προηγούμενα 50 μάτια, στα 45 είχαμε πόλεμο. Είχαμε καταστροφές, είχαμε διακοπές, είχαμε ανακοινώσεις, είχαμε ξύλο. Μια φορά είχαμε στην Ένωση και Φιλίας, εκεί που κάθομαι, περνάει ένα κουσούμι τέτοιο από δίπλα μου. Ρουλεμάν, τι ήτανε. Ρουλεμάν, κουσούμι. Δεν ξέρω πώς το λέτε στις σέρες. Ωραία. Το οποίο φεύγει από το κεφάλι μου δίπλα και σκάει και σπάει την καρέκλα. Σοβαρά. Ναι. Αισθάνθηκα τον αέρα του. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Η απάντηση ήταν καρέκλα σε κεφάλια βέβαια και τέτοια που περνούσαν ναι, από κάτω. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω είναι Σταύρο και Αγάπη το πιο άσχετο όνομα, το ειρήνης και φιλίας, το συγκεκριμένο γήπεδο. Ναι. Στο σεφ. Έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα, γιατί αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ακόμα μία συνέντευξη ναι. με άνθρωπο του μπάσκετ. Μαζί μας στο Ρίτσι Καζίνο, όπως σας έλεγα και πριν, έχει μπει και μία ακόμα παράσταση μετά την υποτιθέμενη τελευταία που ήταν Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Πλέον υπάρχει παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου στο Θεάτρο Βεργίνια και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 9 παρατέταρτο. Μάλλον έτσι θα πάνε τον Ζαχαράτο. Σιγά σιγά του βάζουν παραστάσεις. Δύσκολο θα φύγει από την πόλη. Με το χαμό που γίνεται. Κλείστε εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία φροντίζει για την κουζίνα σας και θα την κάνει να εντυπωσιάσει τους πάντες και φυσικά πρώτα από όλους εσάς. Τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και γρυφοφωτισμό. Το design δεν κοστίζει. Αν εμψευτείτε τους κατάλληλους ανθρώπους, αναδομόπλανακίνηση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Ενώ μαζί μας είναι και στοίχημα.gr. Πολλές επιλογές σήμερα. Έχει πολλούς αγώνες γιατί η μισοβδόμαδα μετά είναι το Champions League ξανά. Ναι. Παίζει Juventus σήμερα, από ό,τι έβλεπα παίζει Bayern. Έχει δεν υπάρχει η Premier της Αγγλίας, αλλά υπάρχει κύπελο Αγγλίας. Όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα θα είναι σε εξέλιξη σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Μπείτε σε στοίχημα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πολύ εύκολη πρόσβαση. Μεγάλες αποδόσεις, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Και όσοι δεν το έχετε κάνει, κατεβάστε γιατί πραγματικά αξίζει το Serie Application, είτε για κινητό iOS είτε για κινητό Android, και διεκδικήστε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα χωρίς να απαιτείτε να δώσετε ούτε μισό ευρώ. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη συνέντευξη αν όλα πάνε καλά. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα των Μία, δεύτερη ώρα του ΠΑΟ 24. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη με έναν αθλητή που φόρεσε και τίμησε τη φανέλα του Δικεφάλου. Είναι κάποια χιλιόμετρα μακριά εκτός Ελλάδος. Από το καλοκαίρι θα κάνουμε την πρώτη μας προσπάθεια να συνδεθούμε μαζί του. Νομίζω θα έχει αρκετά να μας πει. Κάποια λίγα χιλιόμετρα, Στέριο. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί. Συνδεθήκαμε με το Καζάν. Έχουμε μαζί μας τον Κλαούντιο Κολτεμπέλα. Καλησπέρα, Κλαούντιο, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όλα καλά. Δόξατε, πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Και εμείς καλά είμαστε. Περιμένουμε το τελικό της Κυριακής. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω το περιμένουν όλοι. Πώς είναι τα πράγματα στο Καζάν, η ζωή εκεί? Έχουμε έρθει για 2-3 μέρες, αλλά τόσο πολύ καιρό δεν έχουμε καθίσει. Όχι, εντάξει, είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Τώρα, εντάξει, νομίζω τα χρόνια περνάνε. Πρώτη φορά που έχω έρθει στη Ρωσία, λεγόταν ακόμα Soviet Union. Μιλάμε για 89. Νομίζω αυτή η χώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ σε
από τότε και τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Σίγουρο το για διάφορα πράγματα και το workout, το ποδόσφαιρο που κερδίζω στη Καζάνη ήταν το καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι, ξέρεις, άλλαξε πολλά. Το αθλητισμός πάει πολύ, είναι ένα κίνητρο και για άλλα πράγματα, για καταστάσεις, για διάφορα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Περνάμε πολύ καλά, εντάξει. Η συνεργασία με τον Δημήτρη Πρίφτη στην Unix πάει? Πάρα πολύ καλά, όχι μόνο ο Δημήτρη, έχουμε εδώ πολλούς Έλληνες, γιατί είναι τέσσερις, υπάρχουν τρεις προπονητές, φυσιοθεραπευτής είναι ο Χάρης Γλάρος, είναι ο Δημήτρης, ο coach, είναι πάρα πολύ καλός, ο Θωμάς Νίκου, ο Βασίλης Σίμτσακ και μετά έχουμε και το Κώστα Καμακόγλου που είναι εδώ χρόνια, δηλαδή τα ελληνικά ακούγεται πολύ εδώ. Και έχεις και, έχεις και την ευκαιρία να μιλάς και ελληνικά, φαντάζομαι, οπότε βέβαια, δεν τα ξεχνάς. Βέβαια, αυτό κρατάω. Μιλάς καλύτερα από πάρα πολλούς Έλληνες ελληνικά. Κλαούντιο, από εκείνο το υλικό του 99, ναι, τι θυμάσαι περισσότερο? Βασικά τα 20 χρόνια περάσανε γρήγορα για σένα, περάσανε αργά. Είναι σαν χθες, είναι πολύ μακρινό. Δυστυχώς περνάνε πολύ γρήγορα. Δυστυχώς περνάνε πολύ γρήγορα, αλλά το καλό είναι ότι είμαστε πάντα στο... στον κόσμο του μπάσκετ και αυτό έχει σημασία, ότι το κατά τα ψέματα μας έδωσε τόσο πολύ αυτό το άθλημα, ότι τον αγαπάμε και είναι μέσα στις φλέβες για αυτό και είναι ωραίο να έχω την ευκαιρία να, και να μιλήσω για τέτοια event. Δηλαδή το 99 περάσαν 20 χρόνια, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Σπουδαία ομάδα εκείνη. Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, σπουδαία ομάδα. Νομίζω ήταν η τέλεια ομάδα, γιατί άμα τα βλέπουμε με τα τώρα που περάσουν 20 χρόνια, νομίζω ήταν και αρκετά μπροστά, γιατί είχα ένα κορμό Έλληνες παίκτες και αυτό νομίζω είναι σημαντικό για κάθε χώρα που παίζεις. Δηλαδή θυμάμαι το Γιαννούλη, το Γιάννη, το Μπαλογιάννη, το Μαρδαρινός, μα και τα άλλα παιδιά, γιατί μετά υπήρχαν Έλληνες Σωτήρης, Νικολαίδης, ο Κώστα Χρήστο, μας λέω, δηλαδή υπήρχαν και μετά δύο πολύ καλοί Αμερικάνοι. Πολύ καλοί. Γιατί ο Βόλτερ ήταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Βέβαια. Ο Φρέγκι νομίζω το βάλαμε στην, να παίζει, ήταν καλός με δυνατότητες και όλα, νομίζω του τέριαζε το ρόλο που ήταν μέσα στην ομάδα. Και νομίζω και ένα γκρουπ Ευρωπαίους παίκτες με εμπειρία. Εγώ θυμάμαι ο Μοράλες. Ο Μοράλες, εντάξει, ο Περάλε έπαιξε λίγο, αλλά νομίζω ότι την ιδέα που ήταν στην ομάδα ήταν πολύ καλή. Οι προπονητές κάνανε τεράστιο δουλειά, όπως ήταν ο Φλεβαράκης και ο Γιάννης Φερόπουλος. Καταπληκτική. Εντάξει, και όλα. Δηλαδή, τι μ' άρεσε από τότε ήταν ότι είναι μια ομάδα με μπασκετική. Αυτό είναι ωραίο όταν παίζεις στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις και τους παράγοντες, τους άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, έχουν πολύ καθαρό το μυαλό τι σημαίνει μπάσκετ και τι πρέπει να κάνουν να γίνει καλά τα πράγματα. Ναι. Τι παίζει ρόλο σε τέτοιους αγώνες, σε τελικούς? Φτάνει δηλαδή η ποιότητα μιας ομάδας ή πιο πολύ το πάθος, η ένταση που θα βγάλεις? Νομίζω είναι ένα μίξ από διάφορα πράγματα. Εκείνη την ομάδα, πρώτα απ' όλα περάσαμε καλά μεταξύ μας. Είχαμε πολλές καλές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί εγώ, για μένα, μέσα σε μια ομάδα είναι σημαντικός κάθε ρόλος. Το ρόλο τους ανθρώπους που είναι δίπλα, που μάλλον δεν φαίνεται στην τηλεόραση και στη δημοσιότητα, είναι, θυμάμαι, το φυσιοθεραπευτής ο Λάκογλου, ο Μπάμπης. Μιλάω για τους ανθρώπους που μάλλον φαίνεται λιγότερο, μα είναι ένα κομμάτι σημαντικός. Το manager, τους παράγοντες και λογικά το κόσμο που αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνει. Γιατί κάποιες φορές προσπαθούμε, εγώ το έχω μάθει πάντα, ο κόσμος έχει βλέπει, καταλαβαίνει και ξέρει τι γίνεται, γιατί όταν αγαπάς κάτι τα μάτια σου τα βλέπουν όλα. Και κατάλαβε την προσπάθεια που κάναμε. Κατάλαβε την προσπάθεια που κάναμε και μας αγκαλιάσανε. Θυμάμαι ότι ήρθε πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα. Μάλλον λίγοι τιμούνται πόσο ήταν εκείνη η κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη, πόσο δύσκολο ήταν. Γυρίζαμε μετά 28, νομίζω, ώρες που το επόμενο βράδυ. Ναι. Γιατί γυρίζαμε με τρένο, που ο τρένο κανονικά έπρεπε να γυρίζει, ξέρω εγώ, από μεσημέρι. Φτάσαμε μια ώρα το βράδυ, δηλαδή ήταν δύσκολο, αλλά το κόσμο υπήρχε. Η Ειρήνης και η Φιλίας είχε πάρα πολλούς παοκτζίδες, όπως πάντα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί τους έχουν δείξει πάντα την αγάπη για την ομάδα τους και νομίζω ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στιγμές που είναι, θα μείνουν για πάντα. Τον μεθαυριανό τελικό, Κλαούντιο, πώς τον βλέπεις? Εντάξει, υπάρχει φαβορή,
αλίμονο αν δεν υπάρχει, είναι Παναθηναϊκός. Θα και δεν θέλω ούτε να, να γίνει πιο μεγάλη και όλα, γιατί κατά τα ψέματα νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε αυτές πριν δύο μέρες νομίζω ήταν, δεν ήταν για τον κόσμο που αγαπάει το μπάσκετ, δεν ήταν ωραίο. Όσο να το πούμε, όσο να έχουμε δικαιολογίες, να βρούμε τα πράγματα, αυτά που έχει συμβεί, το λέω και δεν λέω από μία την άλλη, λέω γενικά, το μήνυμα που πάει μπροστά έξω δεν ήταν καλό. Εγώ το ξαναλέω, δεν είμαστε Ισπανοί, οι Έλληνες, ούτε οι Ιταλοί, έχουμε και εμείς τα θέματα μας. Δηλαδή εχθές είδα τα Copa del Rey στην Ισπανία, βλέπω τον Ναβάρο με όλο το γήπεδο στη Μαδρίτ να τον έχουν αποθεώσει όταν πήγε μέσα στο γήπεδο. Δεν τα φτάσουμε μάλλον σίγουρα όταν τα ζήσω εγώ σε εκείνο, μάλλον ελπίζουμε στο μέλλον. Αυτά τα πράγματα που γίνανε στην Αθήνα δεν νομίζω ήταν μια καλή διαφήμιση. Κλαουντίο, αυτό πρέπει να το πω. Στη Ρωσία υπάρχει τέτοια ένταση σε κάποιον αγώνα, γιατί δεν είναι μόνο το προκλησινό. Τα τελευταία χρόνια σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουμε επεισόδια, διακοπές, δηλαδή κάθε αγώνα σχεδόν είναι πόλεμος, για να το πούμε έτσι. Έχει ζήσει κάτι παρόμοιο σε Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία? Όχι. Στην Ιταλία είχαμε κάποιο θέμα, προσπαθούμε να τα λύσουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς πήγανε μέσα άνθρωποι σε κάποιοι φύλατροι που δεν έπρεπε να ήταν. Κάποια θέματα, μικρά θέματα, όχι έτσι. Δηλαδή, ναι. Προχτές το τηλεφωνό μου ήρθε ένα μήνυμα από παντού. Πολλοί φίλοι από όλη την Ευρώπη, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ήταν ωραία. Εγώ νομίζω, ελπίζουμε μπορεί να αλλάζει κάποιον, κάτι θα αλλάξει, γιατί είναι κρίμα. Ένα άθλημα τόσο ωραίο, τον έχουμε αρρωστήσει για αυτά τα πράγματα. Και ελπίζουμε να βρει το τρόπο για να φτιάξει, γιατί έτσι δεν είναι ωραίο. Μα δεν είναι ωραίο για κανένας. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε στο 2019, νομίζω αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν. Και επειδή εσύ ζεις και στο εξωτερικό, φαντάζομαι ότι θα έχεις και εικόνα από το πώς θα αντιμετωπίζουν οι έξω, έτσι. Και ποια εικόνα βγάζει γενικά το μπάσκετ. Είναι κρίμα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα και μπασκετικά είναι μια τεράστια χώρα. Δεν είναι μόνο γιατί έχει ο Γιάννης που κάνει όλη την Ελλάδα υπερήφανη, γιατί παίζει στο NBA και είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Μα διάφοροι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Μα τις λέω όλες, δεν χωρίζω κανένας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Προμηθέας κάνει φοβερά. Το ΠΑΟΚ, βλέπω ότι πάει καλά. Έχουμε την ΑΕΚ σήμερα που παίζει. Διπυρωτικό. Τι λένε τώρα. Τώρα έχουμε αυτό το θέμα, αυτά τα πράγματα. Και είναι κρίμα. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα δικά μας στο παιχνίδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά την Κυριακή. Ακριβώς. Κυριακή θα είναι σημαντικό να είναι ωραίο παιχνίδι. Έχουμε με την Καζάν, με την Ούνιξ, ήμασταν στη Κρήτη το καλοκαίρι. Είχαμε ένα πολύ ωραίο τουρνουά και ξέρω τους ανθρώπους εκεί, τη σπουδαία δουλειά που κάνουν. Είμαι σίγουρο ότι την οργάνωση θα είναι τέλεια για το παιχνίδι. Η Κρήτη είναι φοβερή και σαν φιλοξενία και όλα. Ελπίζουμε να είναι ένα καλό παιχνίδι. Και ελπίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να... Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι μπορεί να γίνουν όλα. Νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι η δίκαια είναι εκεί. Νομίζω θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Περιμένω να το δω. Θα το δεις ή έχετε κάνει προπόνηση κάποιον αγώνα? Θα το δω. Παίζουμε σήμερα με τη Χίνκη και Κυριακή θα το δω οπωσδήποτε. Έχεις εικόνα γενικά από τον φετινό ΠΑΟΚ? Ναι, ακολουθώ. Νομίζω πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά γιατί η Champions League την έχει μια εμπειρία. Ναι. Η τρίτη χρονιά που παίζει και κάνει πάντα πολύ καλό δουλειά. Ξεκίνησε φέτος η σεζόν στην Ευρώπη με δύο τρεις ήττες, αλλά μετά κατάφερε να έχει σπουδαίες νίκες και εκτός έδρας. Νομίζω η ομάδα έχει αλλάξει κάποιος παίκτης. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει κάποιους Ευρωπαίους, έχει κάποιους Αμερικανούς με εμπειρία. Έχει Έλληνες παίκτες, νέοι και με εμπειρία. Νομίζω έχει τα πάντα για να πάει καλά. Κλαούντιο, ποιο θα είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ? Να ενδεχομένως να αντέξουν οι παίκτες του στο μεγάλο βάθος του Παναθηναϊκού, που ανά πάση στιγμή από τον πάγκο μπορεί να φρεσκάρει όλη την πεντάδα? Αυτό έχει πολλές λύσεις. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ελπίζει να υπάρχει μια πολύ καλή μέρα στο σούτ, γιατί ξέρουμε ότι το έχω ακούσει από τους ανθρώπους στο Παναθηναϊκό, στις δυσκολίες με το σούτ και όλα, αλλά αυτές οι δυσκολίες μέσα σε μια μέρα μπορεί να είναι
να ξαφανιστούν. Δεν νομίζω είναι αυτό το θέμα. Είναι όπως βλέπεις το παιχνίδι. Είναι να πας εκεί και να παίρνεις 40 λεπτά με confidence, με όρεξη, με πάθος, με όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχεις να κερδίσεις ένα τελικό. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα. Αυτό το θα γίνει ένας τελικός χωρίς φιλάθλους, παρά μόνο με μαθητές. Εντάξει, φαντάζομαι στην καριέρα σου δεν το έχεις συναντήσει πουθενά άλλου. Είμαι σίγουρος. Να πάμε στην κουβέντα που είπα πριν. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό το πράγμα? Άμα κάποιος δεν έχει πρόβλημα με αυτά, τι να πω εγώ? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που κανονικά έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση και πρέπει να την λύσουν. Εγώ τα βλέπω έτσι. Συγγνώμη, μα είμαι άνθρωπο του αθλητισμός. Ναι, τώρα το 2019 να μην μπορεί ο φίλος του Πάουξ από την Κρήτη να πάει να δει τον... Αν δεν παίζει καλά, τον αλλάζω. Βλέπω ότι εδώ σημαίνει τι? Αυτοί που πρέπει να αποφασίζουν στο αθλητισμό, στη πολιτική, σε όλα. Γιατί νομίζω είναι ένα θέμα, δεν θέλω να πω, γιατί πολλές φορές ο κόσμος μιλάει για κουλτούρα, διάφορα, δεν θέλω να το πω φιλοσοφικά τα πράγματα. Για μένα είναι πολύ πιο απλά. Αυτά τα θέματα τα είχαν διάφορες χώρες. Δεν θέλω να πάω πολύ πίσω σε θέματα γούλικα, σε θέματα άλλα πράγματα, διαιτησία. Τα έχουμε, ξαλέω, δεν είμαι κανένας να μιλάω για... Από τη στιγμή μπορώ να μιλάω για την Ιταλία, γιατί είμαι Ιταλός. Και το ξαλέω, είχαμε τεράστια θέματα, έχουμε κάποια πράγματα, γενικά στο αθλητισμός, και πρέπει εμείς να τα φτιάξουμε. Και δεν θέλω τώρα να είμαι δάσκαλο. Αλλά είναι ένα θέμα, νομίζω είναι πολύ κακό να υπάρχει ένα τελικός, να μην μπορεί να πάει ο κόσμος εκεί, οι φιλάθλους, να το ευχαριστούν. Στη Ρωσία θα μπορεί να πάει, οι οπαδοί θα μπορούν να πάνε ή όχι? Έχει και μαθητές στη Ρωσία. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει θέμα, έχει μαθητές και όλα. Υπάρχουν κάποιες χώρες, κάποιες πόλεις που είναι πιο μπασκετικές, κάποιες άλλες όχι. Είναι... Εντάξει, το παιχνίδι είναι πολύ entertainment εδώ. Έχουν πάρει αρκετά από το στυλ του Αμερικανός. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα σήμερα. Το ζέσταμα τελειώνει 12 λεπτά πριν να ξεκινήσει το jump ball. Και από 12 λεπτά παρουσιάζουν ομάδες, υπάρχουν θέματα. Δηλαδή το κόσμο προσπαθούν να τον... Όσο είναι σημαντικό το, δεν θέλω να πω έχει κάνει εδώ, πολύ... Όχι, εδώ είναι το αποτελέσμα, δεν είναι σημαντικό. Είναι παραπάνω από σημαντικός. Έχει κάνει πολλά βήματα το ρωσικό πρωτάθλημα. Κάνουν αρκετά βήματα. Υπάρχουν ακόμα διάφορα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι η Ρωσία είναι μια μπασκετική χώρα στο επίπεδο της Ελλάδας. Ναι, okay. Τρομερό το μπάσκετ εκεί, αλλά νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά βλέπουμε... Μείνουν βασικά τη σημασία που πρέπει στο προϊόν, κάπως έτσι. Ωραία γήπεδα, οργανωμένα μάρκετινγκ, οι οπαδοί. Μα και η Ελλάδα έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει βελτιώσει. Αλλά του λείπει αυτό το τελευταίο step, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει αυτό και είναι κρίμα. Και να ξεκινήσει από τους παράγοντες, αυτό που μας έλεγε πριν και ο Τέλης Βουρνατζίδης, γιατί από εκεί είναι το θέμα, στο μπάσκετ τουλάχιστον. Νομίζω υπάρχουν και καλούς, αλλά δηλαδή... Υπάρχουν όμως και πολλά προβλήματα, ναι. Εγώ είπα τι νομίζω εγώ, το ξαναλέω, είναι κρίμα αυτό. Άμα κάποιος άλλος δεν τα βλέπω να έτσι, σημαίνει τι... Ναι, ναι, έτσι είναι. Θεσσαλονίκη, πότε θα έρθεις, πότε σχεδιάζεις? Ελπίζω το καλοκαίρι θα έρθω σίγουρα. Ωραία, θα χαρούμε να σε δούμε και από κοντά ενδεχομένως. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Κλαούντιο. Να υπάρχει ένα καλό τελικό, σας ευχαριστώ και ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία και σε εσάς και σήμερα και στους επόμενους αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πολύ. Σε καλά. Κλαούντιο Κουντεμπέλα, νομίζω εντάξει. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά από τέτοια παιχνίδια, όπως ο τελικό της Κυριακής. Ένας άνθρωπος που τα έχει ζήσει όλα. Μπασκετική κουλτούρα και. Τον βλέπεις δηλαδή πώς μιλάει. Και πώς αναφέρεται και για το αγωνιστικό κομμάτι και για το γύρω-γύρω. Και μέσα από την κουβέντα με δύο ανθρώπους και με τον Τέλης Βουρνατζίδη και τώρα, καταλαβαίνεις λίγο πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι του μπάσκετ όλα αυτά που γίνονται, έτσι. Που είναι μέσα σε όλο αυτό. Νομίζω, εντάξει, πήραμε μια γεύση από τους πρωταγωνιστές και εκείνης της ομάδας, Κοντεμπέλα. Και τώρα νομίζω πολύ σημαντικό που είναι εκεί στο Καζάν, πάρα πολλοί Έλληνες στην ομάδα. Και τα ελληνικά του είναι φοβερά. Δεν ήξερα πριν αν θα μπορούμε να τη βγάλουμε όλη τη συνέντευξη στα ελληνικά. Εντάξει, ο Κλαούντιο ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1996 για λογαριασμό τη ΣΑΕΚ. Έμεινε μέχρι το 2002, δηλαδή 6 γεμάτα χρόνια. Και έχει τη συχνά στην Ελλάδα και όταν έχει στην ομάδα τόσους Έλληνες. Φαντάζομαι ότι θα συνεννοούνται και στα ελληνικά κανονικά.
Μια χαρά είναι. Ναι, παντρεύσει και Ελληνίδα, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει. Okay. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να μάθει ελληνικά. Θα μπορούσε να μιλάει αγγλικά. Εντάξει. Εντάξει, έχει και Έλληνε. Χρήστο 50 χρόνια στην Ελλάδα και δεν. Και μιλάμε πολύ χειρότερα βασικά από το Golden Bella. Που δεν είναι τώρα εδώ πέρα. Ωραίο τύπο, ωραίο. Μακάρι. Και οι ευχές του Κλαούντιο να πιάσουν τόπο. Θα δει, είπε το παιχνίδι. Και την Κυριακή το βράδυ να μιλάμε για επιστροφή του ΠΑΟΚ στους τίτλους. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι προφανώς είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Ο Γκος είναι το μεγάλο στοίχημα. Ο Γκος είναι. Νομίζω ότι χθες περισσότερο έτσι προφυλάχθηκε κάπως για να φορτσάρει και να είναι διαθέσιμος. Κανείς νομίζω δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο Γκος δεν θα μπορέσει να παίξει την Κυριακή. Είτε με 5 ενέσεις, είτε με 10 ενέσεις, είτε ό,τι και να έχει, πιστεύω ότι θα παίξει. Το θέλει πολύ και ο ίδιος. Δηλαδή, ενδεχομένως να είναι και τελευταία ευκαιρία στην καριέρα του να πάει τρόπερο. Ναι, και γενικά είναι. Και μετά. Και από τις δηλώσεις του. Μπορεί να κάνει πέρα τον πόνο και ναι, να προσφέρει. Και από τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι προχθές, δείχνει ότι είναι κάτι παραπάνω από παίκτης στην ομάδα. Δηλαδή βγήκε πάλι μπροστά, είπε ότι εμείς τα δύσκολα μείναμε εδώ, θα μπορούσαμε πολύ να έχουν φύγει, αλλά δεν έφυγαν και το παλέψαμε και τα καταφέραμε. Γενικά έβγαλε ένα προφίλ ανθρώπου διαφορετικού. Σίγουρα όχι μόνο παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Πάρα 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 πολύ σημαντικός. Αύριο να χωρεί η ομάδα τα ξημερώματα, νομίζω στις 6.30 το πρωί. Ναι. Υπάρχει στις 1.30 προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και των δύο αρχηγών. Θα κάνει και μια προπόνηση ο ΠΑΟΚ στα δύο ωράκια. Και την Κυριακή στις 5 ο τελικός. Στις 5 ο μεγάλος τελικός. Δυστυχώς χωρίς κόσμο του ΠΑΟΚ και χωρίς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά στον ΠΑΟΚ εστιάζουμε. Θα ήταν πολύ μεγάλη η ζήτηση. Καλά, εκατοντάδες ναι. Φίλοι του ΠΑΟΚ μένουν στην Κρήτη. Σίγουρα. Είτε είναι κριτική, είτε η ζωή και η δουλειά τους έφερε στην Κρήτη. Θα υπήρχε κόσμο από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, εντάξει, τώρα από τα όμως, γύρω νησιά, από Πελοπόννησο. Θα ζήσουμε με αυτό. Έτσι θα γίνει. Δεν θα πω μακάρι εγώ μακάρι και αυτά. Όχι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνουμε άνθρωποι. Είναι αυτό που είπε ο Ζουνατζίδης, τέλειο. Δηλαδή να πάνε όλα καλά φέτος, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, η καλή εικόνα και να το κερδίσει το ίδιο το άθλημα αυτό. Να μπορεί επιτέλους να ξαναγίνει με κόσμο κανονικά. Γιατί το να γίνει με κόσμο και να γίνει ένας χαμός δεν έχει και νόημα. Πάλι χειρότερο θα είναι. Καλά, ναι, ναι, εννοείται. Δεν... Οπότε μακάρι να πάνε καλά την Κυριακή και γενικά να πηγαίνουν όλα καλά σε τέτοια παιχνίδια. Όπως και να έχει τώρα, με αυτό θα πορευτούμε. Έτσι θα πάμε. Με μαθητές και λίγο κόσμο από τις ομάδες. Τη ρίξαμε λίγο σήμερα έως πολύ την ομάδα ποδοσφαίρου. Αλλά παίζει τη Δευτέρα και θα έχουμε όλο το χρόνο και τη Δευτέρα και τις επόμενες φυσικά μέρες να αναφερθούμε στην ομάδα ποδοσφαίρου. Αλλά δικαιωματικά νομίζω η σημερινή μέρα. Και η αυριανή και πόσο μάλλον η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην ομάδα μπάσκετ. Θυμίζω ότι Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα στην Ριζούπολη. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Έλκα Ντουρί και αν μπορέσει να φωνάξει πάνω για το μάτς της Δευτέρας. Ναι, το θέμα αυτό είναι βασικά. Ο Καντουρί. Εντάξει, βέβαια τώρα για αυτό το μάτς. Άμα δεν είναι και στο 100%, δεν νομίζω ότι τον πιέζεις κιόλας για να. Να μπει. Όχι, δεν πρόκειται να πιεστεί. Έχει ενοχλήσει το ισχύο, βέβαια. Δεν θα πιεστεί κανένας. Και ο Κάνιας προπονείται κανονικά, αλλά θα χρειαστεί κάποιο καιρό νομίζω. Ναι, καλά. Για να μπει πάλι στο rotation. Θα χρειαστεί καιρό και όλος, γιατί είχε χάσει πάρα πολλές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Που μία προσπαθούσε να μπει, δεν αισθανόταν πολύ καλά. Ξανά κατέβαζε στροφές και έκανε ατομικό. Οπότε σίγουρα θέλει χρόνο. Το καλό είναι ότι και με τις μεταγραφές του Ιωναρίου δεν υπάρχει πλέον κάποια θέση. Που αν υπάρξει τραυματισμό ή τιμωρία ή τραυματισμό, ανάβει ο Λουτσέσκου λαμπάδες. Ναι, καμία πλέον νομίζω. Ίσα-ίσα που προβληματίζεσαι κιόλας για το ποιος θα μείνει και εκτός αποστολής τώρα. Η παρουσία του Γιαννούλη δίνει ασφάλεια στο αριστερό άκρο της άμυνας και μπορεί να φέρει και το Βιερίνια στα δεξιά, αν παραστεί ανάγκη στη θέση του Μάτος. Η παρουσία του Ίγκασον δίνει μια ασφάλεια ότι αν παραστεί ανάγκη δεν θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να χάσει πολύ δύναμη. Στα μετόπιστε, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, Βαρέλα Κρέσπο, το δίδυμο αυτό είναι αντικατάστατο σαν δίδυμο. Ναι. Αλλά αλλιώς είναι να έχεις τον Ίγκασον και αλλιώς είναι να έχεις τον Χατσερίδη με κάθε σεβασμό στον Ουκρανό στόπερ. Εντάξει, ναι, που ο Χατσερίδης τώρα. Με χθες πανηγύρισε τα δύο γκολ της Δυναμό. Ναι. Η παρουσία του Μίσιτς και του Ολιβέιρα δίνουν στο Λουτσέσκου τη δυνατότητα να κάνει πολλούς συνδυασμούς ανάλογα και με το παιχνίδι.
στα κεντρικά χαφ. Μισοεπιθετικά είναι πολλές επιλογές. Υπάρχει και ο Σφιντέρσκι, υπάρχει και ο Καρέλης. Σφιντέρσκι, υπάρχει ο Καρέλης, υπάρχει Μπίσεσβαρ, Ζαμπάλ. Γενικά είναι ευχάριστο ότι είναι όλοι καλά. Όλοι καλά να είναι και να είναι το πρόβλημα του Λουτσέσκου ποιον θα αφήνει απ' έξω. Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ένα ακόμα τελικό. Γιατί έχουμε και τελικό αύριο. Το ξεχνάμε και αυτό. Πριν το τελικό του μπάσκετ. Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίτζιτσι Καζίνο με την έξτρα παράσταση του Άκη Ζαχαράτου στις 25 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα. Μετρημένες πλέον οι παραστάσεις του Άκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Δεν ξέρω, σας ξαναλέω, αν υπάρξει νέα παράταση. Αλλά η μεγάλη ζήτηση οδήγησε τους ανθρώπους του θέατρου Βεργίνα και του Ρίτζιτσι μαζί με τον Άκη Ζαχαράτου να βάλουν και έξτρα μέρα τη Δευτέρα. Προμηθευτείτε εγκαίρω στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και από τα καταστήματα public. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίτζιτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι η Στίχημαν Παρασκευή σήμερα, πάρα πολλές επιλογές, ακόμα περισσότερες αύριο και την Κυριακή, με εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet, υπολογιστή και κατεβάστε το σερί application για να διεκδικήσετε δωρεάν μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε εβδομάδα. Μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται πάρα πολλές επιλογές από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα αξεσουάρ. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και φυσικά Naxus, ο επίσημος χορηγός και προμηθευτής του ΠΑΟ για τη σεζόν 2018-2019, είναι μαζί μας. Την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Υπάρχει κατάστημα ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, παντού, όπου και αν είστε σίγουρα κοντά σας είναι ένα κατάστημα NAC. Και υπάρχει και στο Λευτέρης Βενιζέλος μεγάλο κατάστημα. Όσοι θέλετε να γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα ή επαγγελματίες bartender ή να παρακολουθήσετε σεμινάρια στο service αλλά και σεμινάρια στα τουριστικά με εξειδίκευση στα θέματα των τουριστικών επαγγελμάτων, είτε ακόμα σεμινάρια στην πληροφορική, η λύση είναι μία. Η καλύτερη επιλογή είναι τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και στο datalabs.edu.gr, σεμινάρια για μπαρίστα, στα τουριστικά, πληροφορική, με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο να δώσουμε χρόνο στην ομάδα που θα δώσει τελικό αύριο, πριν το τελικό της ομάδας μπάσκετ την Κυριακή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟ 24, το τελευταίο της εβδομάδας. Θα αφήσουμε τον μπάσκετ. Αφαιρωθήκαμε εξ ολοκλήρου σχεδόν στον κυριακάτικο τελικό της ομάδας μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε λίγο στην Άρτα, γιατί αύριο το απόγευμα στις 5 η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ δίνει το δικό της τελικό στο handball με αντίπαλο την αναγέννηση Άρτας. Έχουμε στείλει εκεί τον Ραφαήλ, νομίζω έχει φτάσει, και θα συνδεθούμε και με τον έφορο της ομάδας, τον Δημήτρη Χασεκίδη, να έχουμε μια κουβέντα ενώπιση του τελικού και τις πληροφορίες πρέπει να ξέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από την περιοχή και όχι μόνο, που θα θελήσουν να βρεθούν αύριο στο κλειστό της Άρτας. Λοιπόν, νομίζω έχουμε και τον Ραφαήλ και τον Χασεκίδη, τον Δημήτρη. Σας καλησπέριζω και τους δύο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Έχετε φτάσει και οι δύο, εντάξει, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Ωραία. Ραφαήλ. Όπως θα είπες, στην Εστέριο αύριο στις 5, ζωντανά από την Αρτρία και από το ΠΑΟΚ 24, ο τελικός του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας εδώ στην Άρτα, με στόχο φυσικά ο ΠΑΟΚ να πάρει το τρίτο κύπελο στην ιστορία του. Με ανεβασμένη ψυχολογία φυσικά η ομάδα, με μια ήττη πορεία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και στο κύπελο φέτος, και νομίζω ότι όλα συνηγορούν στο ότι ο ΠΑΟΚ είναι και το φαβορί της οργάνωσης, παρά το γεγονός ότι φέτος η διοργάνωση φιλοξενείται στο γήπεδο της Άρτας, που θα είναι και η τυπικά γηπεδούχος ομάδα. Κύριε Χασεκίδη, τι μηνύματα λαμβάνετε σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ? Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα προς το παρόν. Βέβαια,
ακριβείς αριθμούς και γενικότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω ούτε εγώ ίδιος. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι θα έχουμε κόσμο και μάλιστα θα έχουμε υποστήριξη ικανή να μας βοηθήσει πολύ στο τελικό. Η διαδικασία ποια είναι, αν κάποιος θέλει, φίλος του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, να έρθει αύριο στην Άρτα και να βρεθεί στο παιχνίδι? Η διαδικασία είναι ιδιαίτερη εξής. Διαδικασία ή όχι? Υπήρχε μια ενημέρωση με τους, από τους φιλάθλους της ομάδας για τους ενδιαφερόμενους. Mm-hmm. Και ο ερασιτέχνης εξέδωσε μια ανακοίνωση για διάθεση εισιτηρίων έως και σήμερα. Από εκεί και πέρα τα εισιτήρια τα έχω εγώ στην κατοχή μου και μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου, γιατί εκδοτήριο δεν θα υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ έχει χρεωθεί κάποια εισιτήρια, τα 250 που έχει λάβει, και από αυτά έχουν προπολιθεί κάποια και προσπαθούμε να τα δώσουμε όλα. Νομίζω μπορούμε να δώσουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Υπάρχει στην ανακοίνωση του ερασιτέχνη άλλωστε. Ναι. 6983-77-60-60. 6983-77-60-60. 5 ευρώ τα εισιτήρια, κύριε Χατζηκηδή. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ωραία. Τα χρήματα βέβαια πηγαίνουν στην Ομοσπονδία ως ήθεση στους τελικούς. Αυτό να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό, ευρύτερα γνωστό. Εμείς απλά βοηθάμε στη διαδικασία με σκοπό να έχουμε τον κόσμο μαζί μας, γιατί το θεωρούμε ιδανικό συνδυασμό για την κατάκτηση του κυπέλου. Μακάρι να έχει κόσμο, να γίνει ένας ωραίος τελικός, να μην έχουμε οτιδήποτε άλλο όπως είχαμε οπωσδήποτε, στο μπάσκετ. Οπωσδήποτε. Και φτάσαμε στο σημείο. Ούτως ή άλλως με την ομάδα της Άρτας είχαμε πάντα καλές σχέσεις. Και θεωρώ ότι έχουμε. Θα φανεί και αύριο αυτό βέβαια. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Συμφωνείτε με αυτό που είπε ο Ραφαήλ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για το τρόπαιο, κύριε Χατζηκηδή? Δεν μου αρέσουν οι όροι φαβορί και outsider. δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Εμείς είμαστε, κοιτάμε εμάς, την ομάδα μας, είμαστε σε ένα καλό momentum, αρκετά προπονημένη η ομάδα και έτοιμη από κάθε τομέα, ψυχολογικό, αγωνιστικό και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένας τελικός, και αγωνιούμε για την κατάκτηση του τροπαίου. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε τον αντίπαλο πολύ. Μην ξεχνάτε ότι η Άρτα μπορεί το ρόστερ της να είναι πιο μικρό από εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η ομάδα που έχει, ας πούμε, τη βαριά φανέλα στο handball. Ναι. Και εντάξει, παίζουμε και στην πόλη της Άρτας, έτσι, και αυτό σωστό είναι ένας παράγοντας. Απλώς και τα τελευταία χρόνια και στο ανδρικό τμήμα και στο γυναικείο και η φανέλα του ΠΑΟΚ αρχίζει και γίνεται βαριά. Αυτή είναι η άποψή μου. Η φανέλα του ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως είναι πιο βαριά στην Ελλάδα από μόνη της. Αλλά ναι, εντάξει. Τώρα μιλάμε για το χάντμπολ, μιλάμε τώρα την ιστορία, για τη ναι βίβλο, τη χρυσή βίβλο των κυπέλων και των πρωταθλημάτων. Μόνο γι' αυτό ναι αναφερόμουν πριν. Ραφαήλ. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Στασιγίδης από την άποψη. Εμείς είχαμε φυσικά και το περσινό το χαμένο τελικό στην Κοζάνη στο τελευταίο γκολ. Εντάξει, είναι ένας τελικός και η Άρτα φυσικά θέλει να το πάρει τον τρόπο και μέσα στην έδρα της. Είναι και η πολυνίκης του δεσμού με 10 τρόπε μέχρι στιγμής. Οπότε είναι λογικό το ότι και οι δύο ομάδες θα παλέψουν επίσης στους όρις για να πάρουν αυτό το τρόπο που είναι και το πρώτο της σεζόν. Κάποια ερώτηση, Ραφαήλ, στον κύριο Χατζηκίδη, πιο αγωνιστική, γιατί δεν τα ξέρουμε όσο τα ξέρετε εσείς, αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω θα τα πούν και στην συνέντευξη τύπου, αλλά και γενικότερα από την προθέση, από το κλίμα που υπήρχε και στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΣΠΑΟΚ. Και ο κύριος Χατζηκίδης και ο κύριος Δημητρούλιας εξέφρασαν αυτή την πεποίθηση, ότι η ομάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ότι είναι έτοιμη για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Ναι. Μακάρι, κύριε Χατζηκίδη, να ανοίξει τον δρόμο η ομάδα γυναικεία στο χάντμπολ, να έχουμε το Σάββατο τρόπαιο, να έχουμε και την Κυριακή, να είναι ένα Σαββατοκύριακο που πραγματικά ο ΠΑΟΚ θα φέρει δύο κύπελα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο. Να τα καταφέρετε εμείς εσείς αύριο, να κάνετε την αρχή και να ακολουθήσει η ομάδα μπάσκετ. Θα τα καταφέρουμε. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχει η ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραφαήλ, πώς είναι ο καιρός στην Άρτα? Έχεις καλός, φτάσει? Πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Ελάχιστος αέρας, κατάλληλα είναι πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Έχεις και να πάει, είναι πρώτη φορά στην Άρτα? Στην Άρτα όχι, πρώτη φορά. Ελπίζω να είναι και γούρι. Άντε με το καλό, να συνδυαστεί μόνο με ευχάριστες αναμνήσεις. Η αναγέννηση σε τι κατάσταση είναι, Ραφαήλ? Φέτος είναι στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής έχει ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ στο μάτς που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα στην Μίκρα. Υπάρχουν πάρα πολλές παίχτριες οι οποίες παίζανε στο παρελθόν στο ΠΑΟΚ και η προπονήτρια η κυρία Γκόλια που ήταν στον πάγκο της ομάδας. Απλώς ο ΠΑΟΚ έχει και μια πιο νεανική ομάδα φέτος και ταχύτητα αρκετή σε σχέση με την Άρτα, οπότε νομίζω και εκεί θα χτυπήσει.
Μέχρι στιγμής και με βάση την αίτητη πορεία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό τον χρήζουμε σαν φαβορί. Αλλά πάλι υπάρχει αυτή η εμπειρία των παιχτριών της Άρτας. Υπάρχει νομίζω τηλεοπτική κάλυψη, Ραφαήλε. Υπάρχει από την ΕΡΤΡΙΑ, ναι. ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, ναι, ναι. Το κλειστό γυμναστήριο Κωστακίων, σωστά. Ναι, είναι καινούριο, είναι κοιλίων 200 θέσεων. Έχουν μοιραστεί τα ειστήρια από 250 στις δύο ομάδες και τα υπόλοιπα είναι προσκλήσεις. Άρα λογικά θα έχουμε μια πληρότητα, δεν ξέρω αν είναι στο 100%, αλλά θα είναι η εικόνα καλή. Ναι, το πιο καλή λογικό για τελικό. Είναι σε καλή, ναι, 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 να είναι γεμάτο. Θεωρείς ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΔΗ να εξαντλήσουν τα ειστήρια, βλέπεις τη διάθεση? Ήδη υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες πληροφορίες ότι θα μπουν και πούλμαν και από, από Κοζάνη, Βέρεια, Γρεβενά, από τις γύρω περιοχές. Ναι, ναι. Και από τη Θεσσαλονίκη νομίζω αρκετοί θα σκεφτούν να ξεκινήσουν και αύριο μεμονωμένα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αρκετοί μπορεί και να το αποφασίσουν και τελευταία στιγμή, γιατί είναι και σχετικά έχω ένα ταξίδι και πολύ μακρινό, γύρω στις 3,5-4 ώρες. Ναι, δεν είναι κάτι. Οπότε, νομίζω, ναι. Οπότε νομίζω και το κόστος του εισιτηρίου είναι φθηνό. Δεν θα ήταν περίεργο στο να εξαντληθούν δηλαδή τα εισιτήρια. Έχει αργήσει η συνέντευξη τύπου Ραφαήλ? Ναι, ήταν μια μισή να ξεκινήσει. Ναι. Άρχισε και η αποστολή του ΠΑΟΚ στον δρόμο, οπότε νομίζω θα καθυστερήσει. Τι ώρα βλέπεις να ξεκινάει? Έχουμε εικόνα μετά τις 2. Από τη στιγμή που δεν ήρθε ακόμα η αποστολή του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα αργήσει σίγουρα κάμισα, γιατί μια μισή ήταν η ώρα ενεξέλιξη στην τυπική. Οπότε ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Και για συνέντευξη τύπου και για όλα. Ναι. Και αύριο από νωρίς για το pre-game του αγώνα. Στις 5 θυμίζω ΠΑΟΚ αναγέννηση Άρτας. Τυπικά γηπεδούχος ο ΠΑΟΚ, αλλά ουσιαστικά είναι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, αυτά, Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διαμονή. Έχετε χρόνο και για τα υπόλοιπα θέματα για το Σαββατοκύριακο? Ναι, ναι, ναι. Θα δώσουμε μια εικόνα. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Στις 5 έχουμε το Χιούς ΠΑΟΚ για το Πόλο Ανδρών. Ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα μια νίκη να κάνει για να μείνει στην ζώνη το play-off. Στις 6 επιστροφή στη δράση για την ομάδα Βόλη. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι, έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία ο Παμποχαϊκός φέτος στο Βραχάτι. Λίγες μέρες φυσικά πριν από το knockout match του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο για την ομάδα του Σάκη Ψάρα προέχει αυτό με την ομάδα του Παμποχαϊκού. Την ίδια ώρα στο Χάρτμπολ των Ανδρών ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον αεροπό της Έδεσας. Μέχρι στιγμής αίτητη πορεία στα τελευταία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο από τον Ολυμπιακό, θέλει να συνεχίσει και εκεί με ακόμα μια νίκη για να μείνει στην δεύτερη θέση. Την Κυριακή στη μία στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Εσπερίδες Καλυθέας, ντέρμπι για την δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι τον τελευταίο καιρό στην δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό και θέλει να κάνει το αποφασιστικό βήμα για να μείνει σε αυτήν. Στις 3 ποδόσφαιρο γυναίκες ΠΑΟΚ Τρίκαλα, ο ΠΑΟΚ αίτητος μέσα με 33 βαθμούς υποδέχεται τα δεύτερα Τρίκαλα που είναι λίγο πιο πίσω με 6 βαθμούς διαφορά. Και στις 5.30 για το Βόλι γυναικών ΠΑΟΚ Ερακλής Κηφισιάς στην Μίκρα. Στόχος για την γυναική ομάδα Βόλι να επιστρέψει τις νίκες μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο tie break. Δεν υπάρχει κάποιο μάτς βουνό για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όλα είναι στα μέτρα του. Ναι, ακόμα και του Πόλου νομίζω πλέον ο ΠΑΟΚ δείχνει τον τελευταίο καιρό να είναι αρκετά ανεβασμένος. Ιχίως βέβαια το θέλει επνάπους ότι είναι στη ζώνη το play out και θέλει το παιχνίδι να το πάρει για να μπορέσει να αποφύγει την διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι με την εικόνα που έχει δείξει το τελευταίο καιρό του τμήμα μπορεί να περάσει από το Χίο και να κάνει το πλέον αποφασιστικό βήμα για να είναι στην πρώτη εξάδα. Ναι. Η ήττα από την ΑΕΚ στο Βόλιο γυναικών έχει ανησυχήσει την ομάδα, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι ο βαθμός μπορεί να αποδειχθεί και υπερπολίτημος. Έφτασε στους 40 ο ΠΑΟΚ, όσο έχει ο Παναθηναϊκός, είναι ισοβαθμός στην κορυφή. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα επειδή έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Έχει μπει βέβαια η ΑΕΚ στο παιχνίδι γιατί έφτασε στους 38. Και επίσης υπάρχει και η εκκρεμότητα του ΑΕΚ Παναθηναϊκός που είναι το ντέρμπι σε 3-4 αγωνιστικές. Οπότε νομίζω ότι και εκεί θα ξεκαθαρίσουν πλέον όλα γιατί ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας και οι θέσεις 2-5 θα διεκδικήσουν ακόμα μια θέση για την άνοδο μέσω μπαράζ. Ωραία. Να σου ευχηθώ και πάλι καλή διαμονή και το κυριότερο. Η ομάδα αύριο το απόγευμα, νομίζω πολλοί κόσμοι θα κάτσει και σε υπολογιστές μπροστά και σε τηλεοράσεις. Η ομάδα γυναικεία handball να επιστρέψει με ένα τρόπαιο. Νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο και για τα κορίτσια και για τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα και για το σύλλογο γενικότερα. Εντάξει. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι. Καλή καλό μεσημέρι. Προκύπτει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ ότι έχει θέμα ο Καλάθης. Όχι βέβαια για τον τελικό, όπως φαίνεται στην πρώτη φάση. Έχει το τελευταίο διάστημα ενοχλήσει στο πέλμα. Λένε ότι μετά τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, όσο έπαιξε, επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Οι ενοχλήσεις έγιναν πιο έντονες.
Θα παίξει την Κυριακή. Για από μένα τη Γέννη, δεν πρέπει να παίξει. Αλλά... ναι, αυτό λένε ότι θα παίξει και θα χάσει τα επόμενα. Δηλαδή, ρε παιδιά, όχι, παίζετε ευρωβουλευτικά. Δεν είναι σωστό να ρισκάρετε. Άστο, ρε, βλέξω. Δεν πρέπει να ρισκάρετε την υγεία των αθλητών. Μα παίζει ευρωλίγκα μετά. Και έχει να μπει στην οκτάδα. Το άστο. Καλύτερο είναι να πάρει ανάσες στο Καλάθης. Να μην ρισκάρετε με κάποιον τραυματισμό σοβαρότερο και να είναι έτοιμο στα επόμενα παιχνίδια. Ναι, έχει θέμα πάντως. Κοίτα, και μόνο που έχει ενοχλήσεις που έχουν γίνει πιο έντονες αυτές τις μέρες, μπορεί και να είναι θετικό να μείνει στο 100% ας πούμε, την Κυριακή. Ή ας πούμε, αν παίξει, να είναι ακόμη πιο δύσκολα στην πορεία του αγώνα. Θα δούμε. Έχει πάντως ένα θέμα. Σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η απολογία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την αποχώρησή της από το ΆΚΑ προχθές. Ναι. Τώρα τι μπορεί να υπόθηκε, γιατί φύγαμε, φαντάζομαι, γιατί η διαιτησία μας έσφαξε. Καλά, ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα είπα να δικάζουν, εντάξει, λογικό. Κύριε Πρόεδρε, είδατε το μάτς? Όχι. Α, δεν το είδατε. Αν το βλέπατε όμως, θα βλέπατε ότι μας σφάξανε τρία φάουλ κτλ. Στη διαδικασία βρέθηκαν και οι νομικοί του Παναθηναϊκού. Η ανακοίνωση σχετικά με την ποινή αναμένεται το αργότερο μέχρι αύριο. Και ο Ολυμπιακός ζήτησε να δικαστεί με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΟΚ, που είναι επικέστερο σε πρώτη φάση, μείον ένα δηλαδή, αλλά προβλέπει αποβολή στην υποτροπή. Δηλαδή, αν θα το ξανακάνουμε, να αποβληθούμε, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Ναι, επειδή όμως δεν μπορούν να το ξανακάνουν αφού αποκλείστηκαν. Ναι. Είναι αυτό που έλεγαν προχθές, ότι δεν μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε τιμωρία. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Το κάνουμε γνώση μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε μείον ή αποκλεισμό ή οτιδήποτε. Έπρεπε να το κάνουμε και το κάναμε. Ναι. Τώρα όμως ζητάνε άλλα. Και επίσης υπάρχει μία πληροφορία στο Δίκη Sports για την υπόθεση Τζίλου, ότι εμπλέκονται πλέον και δύο αλλοδαποί. Σόπα. Κάτι που προέκυψε μετά από τις επαφές που είχε ο Δέλτα Μη. Κάτσε να μαντέψω. Ένας Πακιστανός. Ναι, ναι, ναι. Και ένας Κορεάτης. Ναι. Θα έλεγα εγώ. Όχι. Ναι. Δεν ξέρω, ρε Στέργιο. Δεν ξέρω, ρε. Πραγματικά. Και σε αυτήν την υπόθεση πλέον τι να σου πω. Και ό,τι μαθαίνουμε είναι. Α, όχι, λοιπόν. Είναι ένας Βούλγαρος. Και ένας Πακιστανός. Και ένας Αλβανός. Όχι Πακιστανός. Όχι. Επειδή πήγε το πακιστανικό τηλέφωνο, λέω, όχι, όχι, Πακιστανός. Όχι. Οδηγήθηκε εκεί η αστυνομία μέσα από την διασταύρωση των τηλεφωνικών επαφών που είχε ο Δέλτα Μη, ο γνωστός, που είναι πλέον στο εξωτερικό βέβαια. Διεφύγει. Παραμένει στην ξενιτιά ο Δέλτα Μη. Ναι. Με τραγούδια Καζαντζίδη. Θα δούμε. Δύο ελιές, λίγη ντομάδα και αναπολύτα χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Ο Δέλτα Μη. Ο Τζίλας, ο οποίος αναμένεται τον Μάρτιο να μπει και πάλι σιγά σιγά στη δράση, να περάσει τα τεστ, είναι καλά. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν διάφορα ρεπορτάζ για την κατάστασή του. Καλά να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται να έχει και το σθένος, ναι, να επιστρέψει, γιατί, ναι, αυτό είναι σημαντικότερο. Δεν το αφήνει. Αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό μπορώ να το πω, ότι πολύ καιρό, μάλλον εδώ και πολύ καιρό, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος και το βλέπω όλο αυτό σαν μια πολύ ωραία παράσταση για να γελάσουμε. Εντάξει. Δεν θεωρώ σοβαρή την όλη διαδικασία. Δηλαδή, για μένα, αν υπήρχε κάποιο πλάνο, θα έπρεπε να βγει προς τα έξω ότι δεν ξέρουμε τίποτα για την επίθεση. Ναι. Να ηρεμήσει και ο Δέλτα Μη και ο Γάμα Κάπα και ο Δέλτα Ζήτα και ο Πι Λάμδα να ηρεμήσουν. Και ένα καλό πρωί να πάνε στην πορτούλα τους και να τους συλλάβουν. Ναι. Αυτό ότι βγαίναν προς τα έξω πληροφορίες και υπήρχαν πανηγυρισμοί ότι ναι, κάτι γίνεται, εγώ ποτέ δεν το αποδέχτηκα. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν το ήθελα καθόλου να δικαιωθώ, πραγματικά σας λέω. Η ευχάριστη είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την ΑΕΚ, Στέργιο. Για πες. Ο Σισε δεν, η απολογή του Σισε μάλλον δεν έγινε σήμερα, πήραν απολή, άρα είναι διαθέσιμος. Άρα θεωρώ ότι θα μπορούσε να παίξει την Κυριακή. Άρα η ΑΕΚ θα έχει έναν αντίπολο απέναντί της, πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι πανηγυρίζουν στην ΑΕΚ κανονικά. Αν είναι να παίξει κιόλας, με αυτά που κάνει τελευταίο Σισε, δεν το λες και καλό, ας πούμε, να παίξει. Έγινε ένας αγώνας στον Ολυμπιακό να μην γίνει σήμερα η απολογία για κάποιο λόγο, αλλά τελικά αναβλήθηκε. Πήρε αναβολή. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Εντάξει, νομίζω για ακόμα μια φορά ο κόκκινος πρωταθλητής, παύλα γάτα, παύλα γάβρος, παύλα... Τα βάζει με την μπάλα, τι? Ναι. Κρίμα. Ναι. Νομίζω αυτή η λέξη. Ναι, ναι, ναι.
που ήρθε στο μυαλό όλων μας όταν ισοφάρισε η Δυναμό. Κρίμα. Ναι, ξεκάθαρα. Ψυχρολουσία στο 89, οκ, okay, μέχρι εδώ. Μπορούσε 3-0 στο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Όμως η μπάλα δεν τον ήθελε. Η μπάλα, ρε φίλε. Μία με το Βιερίνια. Μία δεν τον ήθελε εδώ πέρα. Τι γίνεται, για αλλάξτε μπάλα. Βρείτε αυτή την μπάλα. Είμαστε έξαλλοι δηλαδή. Αυτό που λέει αγάπη, μία με το Βιερίνια. Και μάλιστα δύο φορές με το Βιερίνια. Μία με τους Ουκρανούς. Μία με τους Πακιστανούς. Μία με τους Αλβανούς. Μία με τους Βούλγαρους. Έλα, ρε φίλε, τώρα κάντε κάτι. Με εμάς μόνο δεν θα είναι στην μπάλα. Κάτι. Μεθοδευμένο και αυτό θεωρώ. Απίθανα γκολ από Ντίας, ναι. Εκεί θα το γυρίσουμε. Κλοπή στο 90-3 από τον Άγγλο που δεν έδωσε πέναλτι. Θέλω να σου πω ότι αυτή η φάση, επειδή είδα στιγμιότυπα από δύο μεγάλα ξένα δίκτυα, δεν βάλαν τη φάση καν μέσα οι άνθρωποι. Ναι. Είχαν βάλει δύο φάσεις που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για φάουλ και για πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τη φάση του 93 πραγματικά, παιδιά, ήταν για γέλια και δεν τη βάζει κανένα σοβαρός άνθρωπος μέσα στα στιγμιότυπα. Τίποτα, αυτά, λοιπόν, τίποτα στέλνει και οι μπάλες, κάτι γίνεται με τις μπάλες. Τη μία κάνει τα χατρίκια του Βιερίνια παντού. Και την άλλη των Ουκρανών. Και την άλλη, ναι, κρεμάει τον Ολυμπιακό στο 90. Στο ξεφτυλισμένη μπάλα. Εξεφτυλισμένη. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για κανένα λόγο. Αλλά και τι να γίνει. Τι να γίνει. Παιδιά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ζητάει ο Ολυμπιακός μείον ένα, δεν συνάδει με το ότι δεν μας νοιάζουν οι ποινές. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αποφασίστηκε στον Ολυμπιακό η πολύ τζάπα μαγιά βλάπτει. Και ότι θα φύγουμε και δεν θα ξαναπαίξουμε με ξένους διαιτητές. Ο δρόμος είναι ελεύθερος, παιδιά. Και να πάτε στην Αδριατική Λίγα και στην Ρώσικη Λίγα και γενικότερα να κάνετε ό,τι θέλετε. Άλλωστε, όπως λένε, οι αγώνες θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί οι αντίπαλοι θα είναι πολύ καλύτεροι, πιο εμπορικοί. Με το καλό, παιδιά. Με το καλό. Άρα μπορεί να τους βγει και σε καλό. Θα έχετε ένα γεμάτο σεφ. Μόνο καλό θα έχουν. Μόνο καλό. Εντάξει. Άντε λοιπόν, σιγά-σιγά. Να υπάρχει και μια ηρεμία. Μπας και δούμε κάποια στιγμή λίγο καλύτερο πρωτάθλημα. Μια κανονικότητα, ας πούμε. Λοιπόν, νομίζω εδώ φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Ακούσαμε και τον Τέλη Ζουνατζίδη και τον Κλαούντιο Κοντεμπέλα και στο φινάλε τον Δημήτρη Χασεκίδη, τον έφορο της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ. 5 ώρα αύριο από την ΕΡΤΡΙΑ τελικός γυναικείου Χάντμπολ. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας. 5 ώρα Κυριακή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στα δύο αωράκια. Που ελπίζουμε να μην δούμε, τρία κοράκια. Αγάπη, εντάξει. Δεν μπορώ. Συνειδημικά μου έρχεται. Τα τρία κοράκια. Με τα δύο ωράκια. Ωραία πράγματα. Μαζί μας φυσικά το Ρίζι Καζίνο και το Θέατρο του Βεργίνα. Μία ακόμα παράσταση πέρα από τις προγραμματισμένες. Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου άνοιξε το σύστημα για τα εισιτήρια. Οπότε όσοι θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του, μπείτε στο ticketservice.gr ή πάτε μια βόλτα στα καθίσματα public ή στα ταμεία του καζίνο του Ρίτζεσι όλο το 24ωρο και εξασφαλίστε μια θέση στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα, την πιο λαμπερή σκηνή της πόλης. Μαζί μας ήταν η Στίχημαν με πληθώρα επιλογών σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, πολλοί αγώνες σε live streaming, πάρα πολλές επιλογές ένα παιχνίδι, εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή και κατεβάστε όσοι δεν το έχετε κάνει το Serie Application. Ό,τι κινητό και αν έχετε, είτε iOS είτε Android, για να διεκδικήσετε μέχρι 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια και παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά αξεσουάρ. Υπάρχουν καταστήματα σε τρεις περιοχές της πόλης, οπότε όπου και να είστε, νομίζω ότι βολεύεστε. Ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και το alterecofashion.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ό,τι υπάρχει. Και μαζί μας είναι και τα Naxus, ο επίσημος χορηγός και προμηθευτής του ΠΑΟΚ και για τη φετινή σεζόν. Την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη. Και κατάστημα υπάρχει και στο Λευθέρης Βενιζέλος. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα και ο Αβράμογλου. Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου θα βρείτε τις υπερτροφές Αβράμογλου. Και τα βότανα, θαυματουργά φυτά, η άματα, ελιξίρια, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Είτε θέλετε να δώσετε στον οργανισμό του κάτι παραπάνω και να τον θωρακίσετε με τις υπερτροφές, είτε θέλετε να έχετε ασφαλές και φυσικό αδυνάτισμα με τα πολλά βότανα που έχει ο Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου, σε συνεργασία πάντα με διατροφολόγο, ειρηδολόγο και υγειονολόγο. Και νομίζω είναι η κατάλληλη ώρα να επισκεφτούμε το Θεϊκό Πιστοπωλείο. Όσοι είστε στο κέντρο, μπορείτε να πάτε αγγελάκι 10
κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρος Βόλου περίπου και να φάτε εκεί στον καταπληκτικό χώρο που έχουν κάνει τα παιδιά μεγάλες μερίδες, κρέατα πρώτης ποιότητας, μεγάλες σαλάτες, γενικότερα ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Και αν δεν είστε στο κέντρο ή δεν θέλετε να φάτε έξω, θέλετε να φάτε στο σπίτι, 2-3-10-2-21-3-21. Το Θεϊκό Μισθοπωλείο εξυπηρετεί το delivery από τις 12.30 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Αν μένετε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, δυτικά μέχρι το σταθμό των Τρένων και φυσικά όλη την περιοχή του κέντρου. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο και δωρεάν όλες οι αληφές στα σάντουιτς. Υπάρχουν σάντουιτς με διπλό τεράστιο σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Πάρα πολύ καλή επιλογή το Θεϊκό Μισθοπωλείο. Αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Κάτι. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και στην ομάδα μπάσκετ. Που νομίζω θέλει μεγαλύτερη ικανότητα για να φέρει το κύπελο σε σχέση με την προσπάθεια πρέπει να καταβάλουν οι γυναίκες αύριο στο handball, όχι ότι έχουν εύκολο έργο. Μακάρι τη Δευτέρα να μιλάμε για δύο κύπελα. Σάββατο 5 η ώρα, ξαναλέω αύριο, αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ και φυσικά το μεγάλο ραντεβού του μπασκετικού ΠΑΟΚ στις 5 στο Ηράκλειο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μέντε στο Λίμπερο, ακολουθεί η εκπομπή Ανάλυση Έτρο. Ανάλυσέ το με Σταύρο Κόλκα, Αντώνη Τσακαλέα, Γιώργο Παναγιωτίδη και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.